νεολαία και τη Δημοτική Αρχή για την υποστήριξή της και φυσικά τους ομιλητές μας που μας τιμούν σήμερα εδώ με την παρουσία τους. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε στα διαδικαστικά της εκδήλωσής μας για τα οποία θα μας μιλήσει ο Λευτέρης. Λευτέρη, ο λόγος σε σένα. Ναι, φυσικά Αγγελική, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες με τη σειρά μου και να σας καλωσορίσω στη διαδικτυακή μας συζήτηση. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να έχουμε ανθρώπους από διάφορες φορείς οι οποίοι στηρίζουν τις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και αφουγκράζονται τους νέους και τις νέες. Είμαι σίγουρος πως ο καθένας και κάθε μία από τη δική σας σκοπιά θα μοιραστείτε μαζί μας ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από την ομιλία σας. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τα διαδικαστικά, ο κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του περίπου στα 15 λεπτά για την ομιλία του, ενώ στο τέλος όλων των ομιλιών θα έχουμε την ευκαιρία να απευθύνουμε ερωτήσεις, καθώς και να ακούσουμε τις ερωτήσεις του κοινού. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε προφορικά χρησιμοποιώντας το χεράκι που θα βρείτε στην κάτω μπάρα της πλατφόρμας, είτε μέσω σχόλιων στο chat. Αναλόγως φυσικά τον αριθμό των ερωτήσεων θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες γίνεται. Για να το καταφέρουμε αυτό, παρακαλούμε θερμά όλες οι ερωτήσεις σας να είναι συμπτυγμένες, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση του χρόνου σας. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως για την ομαλότερη διεξαγωγή της εκδήλωσής μας, τα μικρόφωνά σας θα πρέπει να είναι από την αρχή κλειστά και σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε το χεράκι όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, ώστε να πάρετε το λόγο μέσα από εμάς. Παράλληλα, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσουμε πως η εκδήλωση είναι record και ως εκ τούτου, όποιος δεν επιθυμεί να φαίνεται, μπορεί να κλείσει την κάμερά του. Στο τέλος πάντως της ημερίδας θα κρατήσουμε και ένα αναμνηστικό στιγμιότυπο. Οπότε και πάλι, όσες και όσοι επιθυμούν να κρατήσουν, μπορούν να κρατήσουν τις κάμερές τους ανοιχτές, αλλά και πάλι θα σας υπενθυμίσουμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Ας ξεκινήσουμε όμως τώρα λοιπόν την εκδήλωσή μας και να περάσουμε στον πρώτο μας ομιλητή. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε κοντά μας τον κύριο Νταβέλη, πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Κύριε Νταβέλη, σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα εδώ κοντά μας και στηρίζετε την εκδήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε φυσικά με τη δική σας ομιλία με θέμα δημιουργία νέων ευκαιριών από την πανδημία και καινοτόμα βήματα. Οπότε, ο λόγος φυσικά είναι σε εσάς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή μου στη δράση της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, το οποίο εξ όσων γνωρίζω κλείνει ένα χρόνο από τη δημιουργία και την υλοποίηση τέτοιων δράσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο την Επιτροπή Νεολαίας όσο και το Δήμο Λαρισαίων, διότι ειδικά στην περίοδο που βιώνουμε τέτοιου είδους δράσεις είναι πέρα και από πολύτιμες. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να αναφέρω στην ιδιαίτερη σπουδαιότητα που δίνει ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε δράσεις νέων ανθρώπων σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε μία περίοδο πρωτόγνωρη και καθημερινά καλούμεθα ως άνθρωποι στον χώρο της επιχειρηματικότητας αλλά και ως μέλη της ευρύτερης και της τοπικής κοινωνίας, να διαμορφώσουμε συνθήκες καταρχήν βιωσιμότητας και στη συνέχεια συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας. Η κρίση η οποία βιώνουμε είναι μια υγειονομική κρίση, έχει τα χαρακτηριστικά της πανδημίας από τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο για τη χώρα μας, αλλά δεν πάβει να είναι μια παγκόσμια κρίση, να είναι ένας άτυπος πόλεμος, τον οποίο βιώνει όλη η κοινωνία, με χαρακτηριστικά ιδιαίτερα και βεβαίως θα πρέπει σχεδόν μετά από ένα χρόνο να μπορέσουμε να αντλήσουμε πολύτιμα συμπεράσματα από κοινού για το πώς θα μπορέσουμε καταρχήν να βάλουμε ένα stop σε αυτό το οποίο μαστίζει πρωτίστως την υγεία μας, δευτερευόντως την κοινωνία με πολλαπλές συνέπειες και αναμφίβολα την οικονομία. Με τον όρο οικονομία εννοούμε όλες εκείνες τις δράσεις που την επηρεάζουν, όπως είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη, οι δράσεις των νέων ανθρώπων μέσα από καινοτομίες και μέσα από ευκαιρίες οι οποίες θα προσφερθούν, διότι ο σύνδεσμός μας και εγώ προσωπικά είμαστε από εκείνους που πιστεύουν και η σημερινή παρουσία σας αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι οι νέοι άνθρωποι ποτέ δεν έπαψαν να διψούν
για ενημέρωση, για γνώση και για δράση πάνω στα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται καθημερινά, όπως εξελίσσει η πανδημία τον κόσμο και όπως η πανδημία διδάσκει αυτή τη στιγμή μέσα από τα δεινά της. Ξέρετε ότι σε κάθε κρίση πάντα δημιουργούνται, πέρα από τις επώδυνες καταστάσεις, ιδιαίτερες ευκαιρίες για ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να ενημερωθούν, να διδαχθούν και κατ' επέκταση να υποφεληθούν μέσα από αυτές τις ευκαιρίες. Ένα ζητούμενο που βιώσαμε ως επιχειρηματικός κόσμος ήταν η ανάγκη προετοιμασίας των επιχειρήσεών μας για αυτό το οποίο συνέβη. Και βέβαια αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήταν ότι ο δείκτης προετοιμασίας, αν θέλετε, ο βαθμός δυνατότητας διαχείρισης της κρίσεως, αυτό που στην επιχειρηματικότητα λέμε crisis management, ήταν εξαιρετικά χαμηλό και για λόγους των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που είχε αυτή η κρίση, η υγειονομική κρίση, αλλά και γιατί γενικότερα η γενιά μας, στην έννοια του άτυπου πολέμου, για πρώτη φορά ζει κάτι τόσο έντονο. Συνεπώς, ένα από τα διδάγματα αυτής της κρίσης είναι η προετοιμασία των επιχειρήσεων σε καταστάσεις κρίσεων όπως η σημερινή, ούτως ώστε να μπορούμε να επιβιώνουμε καλύτερα, να μπορούμε να σχεδιάζουμε καλύτερα και να μπορούμε να αναπτύσσουμε στο μέλλον καλύτερα τις επιχειρήσεις μας. Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης είναι ένα ζήτημα πρώτης της σημασίας. Θα πω πολύ λίγα γενικά πράγματα γι' αυτό. Με την ιδιότητα του επιχειρηματία και στον χώρο της υγείας, θα μπορέσω να αναφέρω και κάποια πράγματα ενδεχομένως πιο εξειδικευμένα. Θα ήθελα οι νέοι άνθρωποι, ειδικά στο κομμάτι το υγειονομικό, να αντιληφθούν το εξής. Σε κάθε κρίση, το πρώτιστο το οποίο θα πρέπει να καταφέρουμε όλοι είναι να περιορίσουμε τις δραματικές συνέπειες του υγειονομικού προβλήματος. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε από κοινό στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής την συναντήληψή μας για το αν η πανδημία του COVID-19 είναι μια πραγματικότητα ή είναι ένα fake news ή είναι κάτι το οποίο πλήττει μόνο μεσήλικες και ηλικιωμένους και όχι νέους ανθρώπους. Ξέρετε, οι πανδημίες από υγειονομικής απόψεως έχουν ποικίλα χαρακτηριστικά και μέσα από τις μεταλλάξεις τους πολλές φορές μεταμορφώνουν κατά τη διάρκεια της ίδιας της πανδημίας, κάτι το οποίο διαπιστώσατε και διαπιστώσαμε όλοι μας, τα χαρακτηριστικά με τα οποία αντιλαμβανόμαστε αυτή την υγειονομική κρίση. Στην αρχή λοιπόν πιστεύαμε ότι ήταν μια απλή γρυπούλα. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι δεν είναι μια απλή γρίπη, αλλά είναι ένας δολοφονικός ιός που σκοτώνει. Στην αρχή πιστεύαμε ότι πλήττει μόνο τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι πλήττει όλες τις ηλικίες και μάλιστα μέσα από τις ανεπιθύμητες μεταλλάξεις του τελευταίου διάστημα πλήττει και νέους ανθρώπους. Συνεπώς, από υγειονομικής απόψεως μας πλήττει όλους. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη σε αυτό, διότι οποιαδήποτε άλλη σκέψη θα αποτελούσε ενδεχομένως μία επικίνδυνη αντίληψη και αν θέλετε θα αποτελούσε και ένα σαράκι στα θεμέλια της κοινωνίας για να μπορέσουμε να πείσουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν την αντίστοιχη γνώση, την αντίστοιχη αντίληψη για το βαθμό επικινδυνότητας αυτό που βιώνουμε. Συνεπώς, εάν έχουμε συναντηληφθεί μετά από σχεδόν ένα χρόνο ότι το υγειονομικό πρόβλημα μας πλήττει όλους ανεξαρτήτως και σε επίπεδο της προσωπικής μας υγείας και σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής και σε επίπεδο οικονομίας, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι λύσεις πολλές φορές στα μεγάλα προβλήματα είναι οι πλέον απλές. Εάν με ένα μαγικό τρόπο ξυπνούσαμε αύριο το πρωί και αποφασίζαμε όλοι ότι όταν θα έρθει η σειρά μας να εμβολιαστούμε, θα το κάναμε ανεπιφύλακτα. Και αν τηρήσουμε έστω και τώρα τα μέτρα ατομικής προστασίας χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς εμπονές, πιστέψτε με, ο δείκτης έκθεσης των ιών θα περιοριστεί σε δραματικό επίπεδο. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Διότι δεν υπάρχει συναντήληψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, και βεβαίως όχι αυτοί που έχουν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα και απαγορεύεται
είναι επιφυλακτική ακόμη στο θέμα του μαζικού εμβολιασμού και είναι γνωστό ότι ο εμβολιασμός δεν επιφέρει την υποχρεωτικότητα. Από απόψους ηθικής όμως, είναι επίσης κοινομιστικό ότι το συμφέρον της κοινωνίας είναι οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν. Για το θέμα της χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας και των κανόνων υγιεινής, επίσης είναι γνωστό ότι όσο καλύτερα προστατεύουμε τους εαυτούς μας, είτε φορώντας μάσκες, είτε πλένοντας τα χέρια, είτε κρατώντας αποστάσεις για μία νόσο αναπνευστική, τόσο καλύτερα βάζουμε το θεμέλιο και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο, διότι προστατεύοντας τον εαυτό σου, προστατεύεις και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο κομμάτι του οικονομικό, διότι απλά επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία εξαιρετικά γνωρίζετε περισσότεροι. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι το 2021, κάτι το οποίο επίσης είμαι σίγουρος ότι έχει αντιληφθεί, ήταν ένα έτος υψηλής προσδοκίας. Όλοι πιστεύαμε ότι το 2021, στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα έχουμε την αρχή του τέλους. Ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας όμως άρχισε να πανηγυρίζει ότι τελειώσαμε με τον COVID. Απλά και μόνο επειδή ήρθαν τα εμβόλια. Έχουμε πλέον αντιληφθεί όλοι ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι θα χρειαστεί να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουν να εξορροπήσουν οι φοδιαστικές αλυσίδες που έχουν αναλάβει τη μεταφορά, τη διανομή και την εφαρμογή του εμβολιαστικού προγράμματος. Έχουμε αντιληφθεί ότι οι εταιρείες οι οποίες παράξαν το εμβόλιο είχαν έτοιμες εκατομμύρια και όχι δισεκατομμύρια δόσεις, άρα δεν είναι έτοιμες για να εμβολιάσουν μαζικά το μεγάλο κομμάτι της πλανητικής και όχι της ελληνικής ή της τοπικής κοινωνίας. Είναι γνωστό ότι η περίφημη ανοσία της Αγέλης χρειάζεται ένα ικανό ποσοστό εμβολιασμών, καθώς και ένα ποσοστό ανθρώπων που αναγκαστικά θα νοσήσουν. Για να πιάσουμε αυτό το περίφημο 60-70% που χρειάζεται η ανοσία της Αγέλης, θα χρειαστεί να εμβολιαστούν με διπλές δόσεις δισεκατομμύρια άνθρωποι και οι δόσεις αυτές δεν είναι ικανές και υπαρκτές. Συνεπώς, έχουμε δρόμο μπροστά μας, τουλάχιστον σε επίπεδο εμβολιαστικό. Το 2021, λοιπόν, κατά την άποψή μου, για να συνδέσω τώρα το υγειονομικό πρόβλημα με το επιχειρηματικό ζητούμενο, θα είναι ένα πιλωτικό έτος, είναι ένα έτος υψηλών προσδοκιών, θα είναι η αρχή του τέλους, αλλά πιστέψτε με, το τέλος δεν θα είναι τόσο σύντομο όσο φανταζόμαστε. Αυτό δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει, διότι όσο πιο γρήγορα ακολουθήσουμε κανόνες κοινωνικής συνοχής, είτε για τα μέτρα ατομικής προστασίας, είτε για την επιθυμία μας και την προάσπιση αυτού του επιστημονικού θαύματος που λέγεται εμβόλιο, διότι όχι μόνο θα πρέπει να το κάνουμε στους εαυτούς μας, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, θα πρέπει να παροτρύνουμε και άλλους ανθρώπους να συμμετέχουν στους εμβολιασμούς. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα συμβούν όλα αυτά, τόσο πιο γρήγορα αντιλαμβάνεστε, θα επιτρέψουμε στην κοινωνία και στην οικονομία να επιστρέψει στην πολυπόθητη κανονικότητα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν βίκοα ότα σε καταστάσεις οι οποίες είναι λαϊκιστικές, σε καταστάσεις οι οποίες είναι διαλυτικές, σε καταστάσεις και απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τότε προφανώς θα καθυστερήσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα, να ξέρετε, ότι είναι μια κατάσταση την οποία ούτως ή άλλως ο άνθρωπος θα επανακτήσει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Το ζητούμενο πάντα στη ζωή είναι ο χρόνος, η σπατάλη του χρόνου. Όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να επανέλθουμε λοιπόν σε πράγματα τα οποία παλαιότερα ήταν η καθημερινότητά μας, τόσο καλύτερα η κοινωνία και η οικονομία θα επαναπροσδιοριστούν. Πάμε να δούμε τα επιτεύγματα μέσα από τα δυσμενή της κρίσης του κορονοϊού. Τα δυσμενή ήταν οι περιορισμοί, η διάλυση κλάδων της οικονομίας μέσα από τα αναγκαστικά lockdown, η κοινωνική συνοχή η οποία επιβραβεύεται σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά σε κάποια άλλα διαμορφώνονται αναγκαστικά μικρότερες ή μεγαλύτερες διαλυτικές τάσεις. Υπάρχουν λοιπόν κλάδοι της οικονομίας οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Κλάδοι
της οικονομίας τέτοιοι στη χώρα μας δυστυχώς είναι πολλοί, διότι η αρχιτεκτονική του ελληνικού οικονομικού μοντέλου δημιούργησε μία ροπή προς τις υπηρεσίες και μία αποστροφή προς το παραγωγικό μοντέλο. Αυτά βεβαίως δεν συνέβησαν τώρα. Έχουν συμβεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες μεταπολιτευτικά. Φτάσαμε λοιπόν περήφανα να διαδηλώνουμε ότι το 25% του ΑΕΠ της χώρας ανήκει στον κλάδο της τουριστικής και εστιακής οικονομίας και ανάπτυξης, προσφέροντας σημαντικούς πόρους και δισεκατομμύρια στη χώρα. Και αυτό είναι και το ζητούμενο σήμερα, διότι οι επιχειρήσεις οι οποίες πρωτίστως σπλήττονται είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εστίασης. Ήταν σωστό αυτό το μοντέλο? Κατά την άποψή μας, όχι. Ήταν ένα λανθασμένο μοντέλο, στο οποίο γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι αν η χώρα βρισκόταν σε μια περίοδο κρίσεως, οι πρώτες επιχειρήσεις οι οποίες θα πλήττονται βάναυσα είναι οι επιχειρήσεις που πλήττονται σήμερα. Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, εννοείται ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εννοείται ότι αυτές οι επιχειρήσεις ήταν και θα παραμείνουν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα και για την οικονομία. Εννοείται ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων θα εξυγχρονιστούν, αλλά δεν εννοείται αναγκαία ότι κάθε νέος άνθρωπος, ο οποίος αποφασίζει να επιχειρήσει στη ζωή του, θα πρέπει να στρέφεται είτε στη διαμόρφωση απαραίτητα ενός τουριστικού καταλύματος, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, είτε στο άνοιγμα μιας επιχείρησης εστίασης, μιας καφετέριας, να το πω λαϊκά, ή οτιδήποτε. Όχι γιατί οι επιχειρήσεις αυτές είναι απαραίτητα πάρα πολλές, αλλά διότι αυτές οι επιχειρήσεις απέδειξαν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο πόσο ευάλωτες είναι στις κρίσεις. Και εδώ επιτρέψτε μου επίσης να σχολιάσω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, οι κρίσεις, είτε αυτές είναι υγειονομικές, είτε είναι γενικότερες κρίσεις, στο μέλλον θα εναλλάσσονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Υπολογίζεται ότι οι πανδημίες, όπως η σημερινή που βιώνουμε στον κύκλο της εκατονταετίας, θα επανέρχονται σε 25 με 30 χρόνια περίπου, με ενδιάμεσες επιδημίες. Συνεπώς, αυτό που λέγαμε ότι έχουμε το προνόμιο, σε εισαγωγικά, να βιώνουμε μετά από 100 χρόνια μία πανδημία, ενδεχομένως την επόμενη φορά να το βιώσουμε σε 25 ή 30 χρόνια, με ενδιάμεσες επιδημίες. Άρα, ξέρετε ότι στους κύκλους της οικονομίας και της κοινωνίας, τα 25 με 30 χρόνια δεν είναι πολύ μακριά. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις ζωές μας, τις δράσεις μας, ούτως ώστε αν όντως υπάρχουν ενδιάμεσες κρίσεις, που δεν θα είναι απαραίτητα υγειονομικές μόνο, να μπορέσει η δραστηριότητά μας, η κοινωνικο-οικονομική, να είναι σταθερή και πολύ πιο ασφαλής από ό,τι είναι σήμερα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τεράστια στροφή προς το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Υπάρχουν δυνατότητες. Βεβαίως και υπάρχουν δυνατότητες. Το μεγαλύτερο στοίχημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, εφόσον η Κομισιόν αποφάσισε αυτό το περίφημο πρόγραμμα του EU, των 750 δις, και εφόσον η χώρα μας θα αντλήσει 72 δισεκατομμύρια τα επόμενα 4 με 5 έτη, ξεκινώντας από το 2021, το δεύτερο εξάμηνο, και προχωρώντας τα επόμενα χρόνια, οι δυνατότητες οι οποίες δίδονται στο κράτος, στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, στους νέους ανθρώπους, στους start-upers και στην κοινωνία, θα είναι τεράστιες. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που θα βιώσει για οικονομική ανάπτυξη χώρα μεταπολεμικά. Θα σας υπενθυμίσω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος από την ώρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίσαμε να αντλούμε πόρους, δεν ήταν στο αν θα είχαμε τους απαραίτητους πόρους, αλλά στο αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους. Και αποδεικνύεται σε κάθε περίοδο, είτε αυτό αφορά το ΕΣΠΑ, είτε αυτό αφορά επενδυτικούς νόμους, είτε αυτό αφορά μεγάλα ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θυμάστε, παλαιότερα είχαμε τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα, είχαμε το πακέτο Delors, τα πακέτα Juncker. Τώρα έχουμε το EU Generation, έχουμε το πρόγραμμα Recovery σε πρώτη φάση με τα 32 δις και η αγωνία της Ευρώπης που διοχετεύει τα χρήματα, της ελληνικής πολιτείας
του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, η αγωνία είναι εάν θα μπορέσουμε να αντλήσουμε αυτούς τους πόρους. Για να αντλήσουμε αυτούς τους πόρους, θα πρέπει καταρχήν να αποφασίσουμε να κάνουμε τη μεγάλη στροφή στην οικονομία. Διότι έχει τεράστια σημασία, και έτσι αξιολογείται πλέον, ποιο είναι το ζητούμενο παραγωγικό μοντέλο της επόμενης ημέρας. Μιλάμε για ολοκληρωμένα business plan, τα οποία θα καταντήθονται, θα προεκρίνονται και σιγά σιγά θα αρχίσουν να διοχετεύονται οι πόροι για την ανάπτυξη της κοινωνίας και να δημιουργείται αυτή η περίφημη κοινωνική ευημερία. Εάν εμείς συνεχίζουμε να καταθέτουμε δράσεις σε ένα παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο, το οποίο είναι επισφαλές και το οποίο στην παρούσα φάση, ενδεχομένως και στο μέλλον, δεν θα μπορέσει να δώσει οικονομική ανάπτυξη. Και αν εμείς καθυστερούμε με τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμαστε να προσεγγίζουμε αυτούς τους πόρους, αντιλαμβάνεστε ότι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία, όχι μόνο για τον 21ο αιώνα που βιώνουμε, εγώ θα πω και για τον 20ο αιώνα, της χώρας για ανάπτυξη, αυτοί οι τεράστιοι πόροι που θα έρθουν, κινδυνεύουν να χαθούν, και εδώ δεν μιλάμε για άλλο ένα ακόμη ιστορικό τρένο που θα χαθεί, θα μιλάμε για μια κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Ας κρατήσουμε λοιπόν από τη δική μου τοποθέτηση την κρισιμότητα της άντλησης έως και του τελευταίου ευρώ αυτής της τεράστιας ευκαιρίας. Είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, με θυσίες πολλών δεκαετιών το κατακτήσαμε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν στο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Φαντάζομαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι προσανατολισμένη σε αυτό. Ας προσπαθήσουμε να αντλήσουμε αυτούς τους πόρους. Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια νέα οικονομική χάρτα, τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Ας δώσουμε τη δυνατότητα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που πλήττονται και αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ να επιβιώσουν. Ας τους δώσουμε το απαραίτητο οξυγόνο, ας τις εξυγειάνουμε, διότι έχουμε πλέον εργαλεία για την εξυγείανση, όπως ο κόσμος διαμορφώνεται αύριο, και ας χτίσουμε όλοι μαζί μια διαφορετική οικονομία. Οι νέοι άνθρωποι να αρχίσουν να προσανατολίζονται και να σκέφτονται καινούργια πράγματα. Οι νέοι άνθρωποι να επενδύσουν περισσότερο στην παραγωγή. Και όταν λέμε παραγωγή, δεν εννοούμε απαραίτητα να γίνουμε αγρότες ή κτηνοτρόφοι όλοι, γιατί υπάρχει και αυτή η στρέβλωση. Παραγωγή σημαίνει καινοτομία. Παραγωγή σημαίνει μεταποίηση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς R&D. Δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς innovation. Στην Ελλάδα υπάρχουν family business χωρίς R&D και χωρίς innovation. Άλλη μία στρέβλωση, γιατί ξέρετε και ο επιχειρηματικός κόσμος έχει τεράστιες στρεβλώσεις. Και ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να διδαχθεί για το πόσο στρεβλό ήταν το παραδοσιακό μοντέλο των οικογενειακών επιχειρήσεων, όπου ένας άνθρωπος αποφάσισε και διατάσσει για το μέλλον των εργαζομένων της ίδιας της επιχείρησης, χωρίς εργαλεία, χωρίς εξειδίκευση, χωρίς καινοτομία, χωρίς ιδιαίτερη γνώση. Όλα αυτά ήταν μειονεκτήματα τα οποία θα αλλάξουν και στον επιχειρηματικό κόσμο. Ποιοι συνδράμουν σε αυτό? Το μεγαλύτερο όφελος από την πανδημία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Κάναμε ένα εκπληκτικό άλμα υπέρ δεκαετές. Περιμέναμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα μετά το 2030. Ήρθανε, λέω, κορονοϊό. Δεν μπορεί όλο αυτό να μείνει ανεκμετάλλευτο. Όταν βλέπουμε ήδη τα skills στη ζωή μας καθημερινά, όταν βιώνουμε ότι μέσα από ένα κινητό εξελίσσεται όλη η δραστηριότητα και η καθημερινότητά μας, όταν βλέπουμε ότι η τηλεργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος μας αλλάζει μέσα από την ψηφιακή εποχή, όπως αυτό που κάνουμε και χαιρετίζουμε όλοι σήμερα, όλα αυτά είναι τεράστια εργαλεία τα οποία θα εκμεταλλευτούμε στο μέλλον. Κλείνοντας τη δική μου τοποθέτηση, σε όλους τους νέους, σε όλους εσάς, που χαιρετίζω την παρουσία σας και αγωνιώ μαζί σας, θα ήθελα σε προσωπικό επίπεδο να αναφέρω πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Καταρχήν, επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε τις δυνατότητες να αναπτυχθείτε και επειδή οι οικογένειές σας επίσης και ενδεχομένως δεν έχουν τις δυνατότητες να σας υποστηρίξουν, να θυμάστε πάντα ότι οι πιο εκπληκτικές στιγμές της επιχειρηματικότητας ήταν η αυτοδημιούργητη διάσταση. Η έννοια του αυτοδημιούργητου υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίζει να υφίσταται. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αγωνιάτε επειδή κάποιοι άλλοι είχαν την πολυτέλεια να ξεκινήσουν τη ζωή τους πολύ πιο εύκολα, την επαγγελματική του ζωή από εσάς. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Όσο υπάρχει κόσμος θα υπάρχουν ευκαιρίες. Και για να γίνω πιο ρεαλιστικός θα σας έλεγα το εξής. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα πρέπει να χτίσετε μέσα σας είναι η πίστη στον εαυτό σας. Η στοχοθέτηση
είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, διότι χωρίς στόχους δεν υπάρχει ούτε ζωή προσωπική, ούτε επαγγελματική ζωή, αλλά το σημαντικότερο είναι η στοχοπροσήλωση. Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν κάτι, αλλά πολύ λιγότεροι τα καταφέρνουν, διότι δεν υπάρχει στοχοπροσήλωση στη στοχοθέτησή τους. Αρκετοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τον στόχο, είτε γιατί κουράστηκαν, είτε γιατί απογοητεύτηκαν, είτε για πολλούς άλλους λόγους. Χτίστε καταρχήν μέσα σας το επόμενο δικό σας επιχειρηματικό ή επαγγελματικό μοντέλο, με απαράμιλη πίστη και χωρίς να το εγκαταλείψετε ποτέ. Πάμε τώρα να δούμε τα εργαλεία. Τα εργαλεία σας είναι οι συνέργειες. Ο κόσμος που ξημερώνει σήμερα πεθαίνει βάναυσα και καλώς πεθαίνει την επιχειρηματικότητα του ενός. Πάμε σε επιχειρηματικές και επαγγελματικές συνέργειες. Για να επιβιώσουμε πρέπει να συνδράμουμε πολύ περισσότερο του ενός. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θυμάστε. Ότι οι συνέργειες είναι αυτές οι οποίες θα σας δώσουν ένα ασφαλές πεδίο ανάπτυξης πολύ πιο εύκολο από το να κάνετε κάτι μόνοι σας. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ως startupers, πολλοί από εσάς, είναι να μοιραστείτε το επιχειρηματικό σας όραμα με επιχειρήσεις οι οποίες φαίνονται αυτή τη στιγμή μεγάλες ή κρατιές. Να θυμάστε όμως ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δικιά σας φρεσκάδα, τη δική σας γνώση, τις δικές σας λαμπρές ιδέες, και για να μπορέσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, σας χρειάζονται. Δεν σας κάνουν χάρη, τους κάνετε χάρη. Δίδοντάς τους μία δική σας λαμπρή επιχειρηματική ιδέα, είναι αναγκασμένοι να σας δώσουν ένα κομμάτι συμμετοχής, να σας επιβραβεύσουν, να σας αμείψουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά για την επόμενη μέρα. Και το τελευταίο εργαλείο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσετε, εκτός από το να μοιραστείτε σε επίπεδο startupper στην όποια επιχειρηματική ιδέα, εκμεταλλευόμενη την ιδέα σας, και όχι να αφήσετε τον εαυτό σας να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους οι οποίοι επιχειρηματικά είναι δεδομένοι, εκτός από τις συνέργειες τις οποίες προανέφερα, είναι το κομμάτι του εργαλείου που επίσης είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή, που λέγεται τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μετά από 10 χρόνια μνημονίων, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας δεν έχει θεραπεύσει, ούτε έχει γλύψει όλες τις πληγές του, αλλά έχει μια κεφαλαιακή επάρκεια τέτοια που να μπορεί να ενισχύσει νέους ανθρώπους και νέες επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να είναι εκμεταλλεύσιμο από τους νέους ανθρώπους, διότι οι τράπεζες έχουν πόρους και θα πιεστούν να μοιράσουν σημαντικούς από αυτούς τους πόρους στην κοινωνία, όχι όπως έχει συμβεί στο παρελθόν ασύστολα και χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές, αλλά μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα είναι και ασφαλείς και επιβραβεύσιμες. Μη θεωρείτε ότι οι τράπεζες είναι κάτι πολύ απόμακρο από εσάς, μη θεωρείτε ότι είναι χτικιό οι τράπεζες, να το πω λαϊκά. Οι τράπεζες είναι εργαλεία τα οποία θα πρέπει να βάλετε στη φαρέτρα και στη στρατηγική σας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και πιστεύοντας ότι ο ρόλος του καθενός είναι να ενισχύει, να επιβραβεύει και να φροντίζει ούτως ώστε να δίνει τα απαραίτητα εργαλεία στην επόμενη γενιά, στους νέους ανθρώπους, θα ήθελα να θυμάμαι ότι συμμετέχω σε ένα φόρουμ όπως το σημερινό, για να ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη τιμή για πολλωστή φορά, όπου θα ήθελα και θα μπορούσα να βάλω έστω και ένα ελάχιστο λιδαράκι σε ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τα ενία της κοινωνίας και της οικονομίας την επόμενη μέρα. Η παρουσία σας είναι εξαιρετικά σημαντική. Δρέψτε όλες τις δάφνες που θα αφήσει ο κορονοϊός, διότι ο κορονοϊός δεν θα αφήσει μόνο συμφορά και καταστροφή πίσω. Δημιουργήστε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση μέσα σας. Μην αφήσετε οποιονδήποτε γύρω σας να σας δημιουργήσει δειλία, αναποφασιστικότητα και αναστολή των όποιων σκέψεων και δράσεών σας. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Προσπαθήστε μόνοι σας να προσεγγίσετε τους σωστούς ανθρώπους. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν, απλά την χάνει είτε να μην τους γνωρίζουμε, είτε να έχουμε τελείως διαφορετική άποψη για αυτούς. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μου δώσατε και περιμένω να ακούσω τις απόψεις των υπόλοιπων εκλεκτών ομιλητών, καθώς και τις ερωτήσεις, τις πολύτιμες ερωτήσεις των νέων ανθρώπων. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Νταβέλη. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος σίγουρα θα ακούσουμε αρκετές ερωτήσεις πάνω σε αυτά που μου είπατε.
Θα κρατήσω από την ομιλία σας ότι δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ μικρά, ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά μας και δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Κρατάω ότι οι νέοι θα πρέπει να καινοτομήσουν, να ενημερώνονται, να έχουν γνώση, να δράσουν και να στραφούν προς την παραγωγή. Ενώ τέλος θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι το έτος το 2021 θα είναι πιλωτικό. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε αυτό, ότι έτσι πρέπει να είναι. Να δείξουμε υπομονή και πιστεύω ότι όλα θα πάνε προς την καλύτερη κατεύθυνση. Οπότε, τώρα θα προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή μας και στον επόμενο καλεσμένο μας, όπου είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εικόνα που παρουσιάζει το λιανεμπόριο εν μέσω πανδημίας στην τοπική κοινωνία. Κύριε Παπαδόπουλο, ο λόγος είναι σε εσάς. Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο Νέων, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, συγγνώμη. Συγχαρητήρια και στο Δήμο για την πρωτοβουλία που πήρε για τη δημιουργία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Νομίζω ότι μόνο με τους νέους μπορούμε να πάμε μπροστά. Εμείς αυτό που κάνουμε, που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, από το δικό μας μετερίζει, είναι αυτό που πράττουμε και θεωρούμε ότι είναι σωστό. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όλοι μας έχουμε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση μπροστά μας και βιώνουμε σε αυτό το γκρίζο κλίμα που επικρατεί, συνεχίζεται η αβεβαιότητα για τους εμπόρους, για την επαναφορά της αγοράς στο προ-πανδημίας εποχή, σε μια κανονικότητα. Τα καταστήματα αυτή τη στιγμή λειτουργούν λιανικού εμπορίου τουλάχιστον και της χοντρικής απαρέγκλητα όλα τα μέτρα ασφαλείας. Λειτουργούμε αποδειγματικά. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε και το μεμπτό της αγοράς, να το πω έτσι, με τις ουρές στα μεγάλα καταστήματα όσον αφορά τις πολυεθνικές. Αυτό βέβαια αποκλιμακώθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα που πέρασαν και οι πρώτες ημέρες των εκτόσεων και βλέπουμε μία ομαλότητα στην αγορά. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, καλούμαστε ως πολίτες, ως έμποροι και ως επιχειρηματίες μετά από 10 σκληρά χρόνια της οικονομικής κρίσης να βιώσουμε δυστυχώς και την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Η αγορά, λοιπόν, λόγω της οικονομικής κρίσης προσαρμόζεται πια σε νέα δεδομένα. Έχουμε το να είσαι επιχειρηματίας είναι ένας μαραθώνιος, το οποίο μέσα του έχει πολλά σπριντ. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει όλους εδώ, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Μαζί όλοι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βαδίσουμε σωστά. Το ψηφιακό εμπόριο είναι το επόμενο επεισόδιο, είναι η επόμενη μέρα για μας. Είδαμε την εποχή της καραντίνας ότι όντως οι επιχειρήσεις που διέθεταν e-shop βγήκαν λιγότερο λαβωμένες από τις υπόλοιπες που δεν είχαν. Αυτό μας δίδαξε ανατροπές που έφεραν στον κλάδο οι συνθήκες με την εμφάνιση της πανδημίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ούτως ή άλλως και στο τελευταίο της ΕΣΕ που είχαμε συνέδριο ήταν η ψηφιακή μεταποίηση της μικρής επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή. Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρισκόταν και πριν την πανδημία σε φάση ανάπτυξης, αλλά τα lockdown επιτάχυναν όλες αυτές τις εξελίξεις. Ο εγκλεισμός των πολιτών και η εξαποστάσεως εργασία, που τηλεεργασία, οδήγησαν μια μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού να εξοικειωθεί με τα πληκτρολόγια και τις αναζητήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα καταστήματα που διαθέτουν ηλεκτρονικό κανάλι και ψηφιακό κανάλι κατέγραψαν έως και 60% περισσότερες πωλήσεις και απέκτησαν 50% περισσότερους πελάτες σε σχέση με τα καταστήματα χωρίς την ψηφιακή παρουσία. Δυστυχώς, βέβαια, στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα μόνο το 18% διαθέτει ψηφιακό κανάλι λειτουργικό, το οποίο θα μπορεί να δουλεύει κανονικά μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Αυτό αλλάζει τελευταία. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης του ΕΣΠΑ με την επιδότηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο με 5.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Αυτό είναι πολύ καλό και πρέπει να το κάνουμε πράξη όλοι μας, ούτως ώστε να υπάρχει η επόμενη μέρα και για μας. Όπως ξέρουμε, από το εμπόριο, από τη στιγμή που τουλάχιστον βιώσαμε και εμείς, από τη δεκαετία του 70 και του 80, που υπήρχε η εποχή των αφεντικών, γιατί κάθε 10-15 χρόνια το εμπόριο αλλάζει. Δεν πρόκειται να εκλείψει ποτέ το φυσικό κατάστημα, αλλά αλλάζει. Μετά περάσαμε στην εποχή των προϊόντων, βιολογικά προϊόντα, αν θυμάστε, ξενόφρατα προϊόντα, το ελληνικό προϊόν είχε μπει στην άκρη. Περάσαμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή της εξυπηρέτησης των πελατών. Πλέον νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην επόμενη εποχή, στο ψηφιακό εμπόριο. Δεν παίζει ρόλο μόνο το προϊόν. Προϊόν, τιμή και η εξυπηρέτηση μέσω οποιοδήποτε βήμα σου δίνεται εννοώντας ψηφιακό, θα έχουμε το επόμενο επεισόδιο είναι μόνο το ψηφιακό αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το οργανωμένο κανάλι. Ο Υπουργός Σύλλογος Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει σκοπό του είναι την ανάδειξη των προβλημάτων, η προάσπιση όλων των δικαιωμάτων των εμπόρων και η συνένωσή τους κάτω από την ίδια σκέπη. Ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα νέα δεδομένα και τα νέα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Αναφασβήτητα λοιπόν, υπάρχει ένα έντονο βήμα αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή, ανασφάλειας για το εμπόριο το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αγορά της Λάρισας, αν και είναι δυνατή και λόγω της μεγάλης επιχειρηματικής συγκέντρωσης που σαν πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, είναι σημείο αναφοράς. Και όχι μόνο. Βιώνοντας τόσο σκληρά την πραγματικότητα, αλλά και όλα τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή, πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι καθήκον να τηρούμε αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας εκείνα, απαρέγκλητα, ούτως ώστε να μην ρισκάρουμε καμία ανθρώπινη ζωή στο ελληνικό εμπόριο και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, ούτως ώστε να επαναφέρει τη λειτουργία και όλους τους υπόλοιπους κλάδους, τους οποίους βρίσκονται κλειστά αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να αντέξουμε και να δούμε μια πιο αισιόδοξη ματιά το εγγύς μέλλον. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι σίγουρος ότι ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα και μάλιστα από ένα κλάδο που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξυπηρεστούν. Κρατάω από τα λόγια σας ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν και προσαρμόζονται στα μέτρα της κυβέρνησης. Πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Βρίσκω σαν λύση πολύ σωστή το ψηφιακό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις έδειξε ότι αυτές που ήταν προσαρμοσμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι κατάφεραν και έδειξαν έτοιμες πάνω σε αυτό. Οπότε πιστεύω ότι και το εργαλείο μέσω του ΕΣΠΑ τώρα που θα βοηθήσει τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να φτιάξουν το δικό τους κατάστημα, το ηλεκτρονικό τους κατάστημα, θα τους οδηγήσει σίγουρα σε καλύτερες μέρες. Ωραία. Άρα, Αγγελική, θα ήθελες να πάρεις το λόγο εσύ τώρα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ τόσο τον κύριο Νταβέλη όσο και τον κύριο Παπαδόπουλο για τις μέχρι τώρα εισηγήσεις τους. Να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας, τον Γιάννη του Γιαλαμά, Operations Manager της Dr. Button, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα εδώ για την νεανική αποκεντρωμένη επιχειρηματικότητα. Γιάννη, καλημέρα. Ο λόγος σε σένα. Καλημέρα και από μένα σε όλους και στους ομιλητές και σε όσους μας τιμάνε εδώ πέρα. Θα χρειαστεί ίσως να κάνω και ένα share screen, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, για να μιλήσουμε για κάποια πραγματάκια. Και θα υποσχεθώ ότι θα κρατήσω το χρόνο μου και ίσως και να δώσω και στους υπόλοιπους λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη μου. Ναι, Γιάννη. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Να συστηθώ λίγο γιατί σε αντίθεση με τους προλαλήσαντες που τους γνωρίζετε, εμένα μάλλον δεν με γνωρίζετε.
Εγώ λέγομαι Γιάννης Γιαλαμάς, εργάζομαι σαν operations manager αυτή τη στιγμή σε μια λαρισαϊκή startup, εδρεύει στη Λάρισα δηλαδή, και θα μιλήσουμε λίγο για την αποκεντρωμένη επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου εμπειρία από το κομμάτι του εμπορίου, των logistics κτλ. Και αυτό γιατί εργάζομαι σαν, σε μια εταιρεία που φτιάχνει software development. Οι σπουδές μου είναι πάνω στην πληροφορική και στην επιχειρηματικότητα. Οπότε ό,τι και αν ακούσετε από μένα σήμερα δεν αφορά τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με φυσικά και απτά προϊόντα. Θα μιλήσουμε λίγο σήμερα για την επιχειρηματικότητα στην τοπική κοινωνία, που τυχαίνει να γίνεται στον κλάδο μου να μην υπάρχει αυτός ο όρος, και το λέω για καλό λόγο, δηλαδή ότι η επιχειρηματικότητα στο τοπικό επίπεδο δεν υφίσταται, γιατί γίνεται απλά αυτομάτως σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν βρισκόμαστε στη Λάρισα ή αν βρισκόμαστε στην Ιταλία ή αν βρισκόμαστε στην Αμερική, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι μπορούμε να παράγουμε, εννοώ. Έχει σημασία για το που έχουμε προσβάσεις. Λίγα λόγια για μένα, για να καταλάβετε λίγο για ποιο λόγο θα σας μιλήσω σήμερα. Η εταιρεία που εργάζομαι λέγεται SB Technologies, δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, άρα έχουμε κλείσει σχεδόν 3 χρόνια. Είναι μια ελληνογαλλική εταιρεία, πατάει σε έναν γαλλικό όμιλο, ο οποίος είδε ότι στην κεντρική Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ταλέντο από software engineers και ήθελε να επενδύσει σε αυτούς. Υπάρχουν έτσι και αλλιώς και συναισθηματικοί σύνδεσμοι με τον όμιλο, με την Ελλάδα. Οπότε, όταν αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα για να φτιάξουν ένα τμήμα R&D και software development, η κεντρική Ελλάδα ήταν αυτή που τους κέντρισε το ενδιαφέρον, και κυρίως γιατί υπήρχαν τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά, τόσο το τμήμα της Λάρισας, της πληροφορικής, που είναι ένα πολύ καλό τμήμα, τόσο στο Βόλο το τμήμα τηλεπικοινωνιών και δικτύων, και τόσο στην Λαμία που υπάρχει ένα παρόμοιο τμήμα πληροφορικής. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο αβαντάζ για την περιοχή μας, επειδή θέλω να επικεντρωθώ λίγο και στο κομμάτι της Λάρισας, αν μου επιτρέπετε. Τώρα, δεν θα μην πω πολλά για το προϊόν μας. Το Dr. Button είναι μια υπηρεσία τηλεϊατρικής, το οποίο γεννήθηκε σαν προϊόν μέσα από την εταιρεία SB Technologies. Δηλαδή, η SB Technologies έχει πολλά projects, ένα εκ των οποίων είναι το Dr. Button. Αναφέρω αυτό γιατί θέλω να κάνω λίγο σύνδεση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε ένα πάρα πολύ ωραίο webinar και ο κύριος Πινακάς από την περιφέρεια ανέφερε ότι μαζί με την περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρήσανε και δώσανε ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής δωρεάν για τους κατοίκους της περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο της καραντίνας, ώστε να αποσυμφορηθούν λίγο τα νοσοκομεία, ώστε οι πιθανοί ασθενείς, να μην τους πούμε ασθενείς, να μπορούν να επισκέπτονται τον γιατρό τους εξ αποστάσεως. Και αυτό μας οδήγησε να πάμε και σε μια διάκριση με τον κύριο Αγοραστό στους φιναλίστ των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καινοτομία στην πολιτική. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για το πώς μπορεί η κοινωνία μας να επωφεληθεί από αυτό που λέμε applications economy. Γιατί νομίζω ότι πλέον, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, δουλεύουμε πάρα πολύ, όχι μόνο, χρησιμοποιώντας applications. Πολλοί κόσμος έμαθε να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο τον τελευταίο χρόνο, να χρησιμοποιεί τα κινητά του τον τελευταίο χρόνο και τα tablet του. Οπότε θα σας μιλήσω για αυτό το λόγο. Είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά έχει περισσότερη ζήτηση από ό,τι προσφορά. Για να το εξηγήσω, οι εταιρείες οι οποίες παράγουν digital περιεχόμενο, digital services, έχουν περισσότερη ζήτηση και δεν έχουν ανθρώπους να εργαστούν για αυτές. Είτε αυτό είναι στο κομμάτι του προγραμματισμού, του coding, είτε αυτό είναι στο κομμάτι του product design, είτε του product development, αλλά αυτός ο κλάδος γενικά έχει μία ζήτηση για χέρια, για άτομα για να δουλέψουν σε αυτά παγκοσμίως. Σας δίνω μερικά παραδείγματα, νομίζω καταλαβαίνετε, έχετε δει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το Netflix έχει αυτή τη στιγμή 200 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Αν βγάλετε και τα νούμερα, καταλαβαίνετε τι τζίρο κάνει μηνιαίως. Πλατφόρμες που παρέχουν παιχνίδια, βιβλιοθήκες παιχνιδιών, έχουν και αυτές πάρα πολλούς συνδρομητές και κάνουν τζίρους δισεκατομμυρίων. Πρόσφατα δημιουργήθηκε και το TikTok, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη άνθηση, και βλέπουμε ότι και αυτό πάει πάρα πολύ καλά και δίνει το
για το πώς θα αλληλεπιδρούμε μέσω των social media. Και γενικά, όπως είδαμε, υπάρχουν και τα delivery services που αυτή την περίοδο έχουν ανθίσει, γιατί ο κόσμος από το να προτιμάει από το να βγει σπίτι του να παραγγείλει, είτε είναι ψώνια, είτε είναι καφές, είτε είναι φαγητό, να το παραγγείλει. Και πρόσφατα ήρθε και μια μεγάλη αλυσίδα delivery, food delivery στην πόλη μας. Νομίζω το γνωρίζετε. Εδώ σας δείχνω κάποιους ενδεικτικά κάποιους τζίρους της κεφαλοποίησης κάποιων των μεγαλύτερων εταιριών στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα προσέξετε ότι καμία δεν είναι εταιρεία που παράγει υλικά, απτά υλικά, εκτός αν μου ξεφεύγουν μία-δύο. Οι περισσότερες είναι digital services companies. Ας παραλείψουμε κάποια γιατί, όπως σας είπα, θέλω να γλιτώσω λίγο χρόνο. Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω αν την έχει δει κάποιος και αν την γνωρίζει. Τη χρησιμοποιώ συχνά σε διάφορα παραδείγματα. Είναι η πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε από το Instagram. Είναι ο ιδρυτής του Instagram, ο Kevin, ο οποίος έβγαλε φωτογραφία το σκύλο του το 2008, νομίζω. Και χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Instagram για να σας πω ότι το Instagram ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία με τόσο λίγα άτομα δουλεύανε 12 μηχανικοί το 2012, όταν αναγκάστηκε το Facebook, όταν είδε έναν δυνατό ανταγωνιστή, αναγκάστηκε να τους εξαγοράσει για $1 δισεκατομμύριο. Ήταν η πρώτη εταιρεία που είχε τόσους λίγους ανθρώπους να έχουν συγκεντρώσει τόσο πολύ πλούτο στα χέρια τους. 12 άνθρωποι αξίζαν $1 δισεκατομμύριο. Οι οποίοι αυτοί 12 άνθρωποι, για να φτιάξουν αυτό που φτιάξαν, τι χρειάστηκαν? Μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ, υπολογιστές και τα άτομα που δουλέψανε μέσα, τίποτα περισσότερο. Άρα, μια εταιρεία σαν το Instagram θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ιδρυθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου που παρέχει αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ήταν και στη Λάρισα, για παράδειγμα. Θα παραλείψω κάποια γεγονότα για την ψηφιακή οικονομία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τρομακτικά τα νούμερα. Αυτά είναι τα γραφεία όπου ξεκίνησε το Instagram. Είναι κάποιες φωτογραφίες, δεν θεωρείται ακριβώς γκαράζ, αλλά είναι το υπόγειο του ιδρυτή τους. Πήρανε τους υπολογιστές τους, πήραν τα τραπέζια τους και καθίσαν και δουλέψαν και αξιοποίησαν το ταλέντο τους. Αυτά εδώ είναι τα γραφεία μας στην Λάρισα μέχρι τον κορονοϊό, γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε όλοι από τα σπίτια μας. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το χώμα δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ταλέντο και έχουμε πολύ τοπικό ταλέντο. Μιλάω για το κομμάτι του software development και του software engineering. Και αυτό το ταλέντο πρέπει να το αξιοποιήσουμε και στην τοπική μας κοινωνία, γιατί μπορεί να δράσει με πολλαπλασιαστική αξία. Δίνω κάποια παραδείγματα από εταιρείες που είναι στη Λάρισα, οι οποίες δουλεύουν κυρίως με το εξωτερικό, με την Ευρώπη, με την Αμερική και ούτω καθεξής. Δεν θα τις αναφέρω μία-μία, αλλά είναι πολύ μεγάλη χαρά να ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιες εταιρείες σε μία πόλη σαν τη Λάρισα, στο κέντρο της Ελλάδας. Οπότε και εμείς φτιάξαμε, όπως σας είπα πριν λίγα χρόνια, την SB Technologies. Εγώ ήμουν ένας από τους πρώτους υπαλλήλους, δεν είμαι από τους ιδρυτές προφανώς, το οποίο θελήσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το ταλέντο και να μπορούμε να αλληλεπιδράμε με άλλες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό δεν είμαστε και τόσο γνωστοί στη Λάρισα, στην τοπική κοινωνία, γιατί οι πελάτες μας και οι συνεργάτες μας και οι υπάλληλοι μας είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ανθρώπους Αθήνα μέχρι Αλεξανδρούπολη. Έχουμε φτιάξει projects τα οποία είναι και βασίζονται και πάνω στον τουρισμό, είτε είναι για αναζήτηση πελατών, είτε είναι για ξενοδοχεία κτλ. Οπότε και εμείς έχουμε πληγεί λίγο από το κομμάτι του τουρισμού, που και αυτός έχει πληγεί πάρα πολύ, ειδικά στην χώρα μας. Και θέλω να δω λίγο κάποια πλεονεκτήματα που εμείς σαν εταιρεία έχουμε δει λόγω του COVID τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε δει ότι πλέον, ακριβώς επειδή μεταπηδήσαμε σε remote work περιβάλλον, έχουμε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ταλέντων. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να αφήσουν το σπίτι τους για να μετακομίσουν στη Λάρισα, αλλά μπορούν να δουλέψουν για εμάς, αν είναι από την Καρδίτσα, από το Βόλο, από την Αλεξανδρούπολη, όπως σας είπα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δρούν σαν angels investors και σαν επενδυτές, οι οποίοι μας προσεγγίζουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι πριν, γιατί αναγκάστηκαν να επεκτείνουν το δίκτυο τους μέσω του διαδικτύου. Μπορούμε να βρίσκουμε πολύ περισσότερα εύκολα συνεργάτες, γιατί ξέρουμε ότι όλοι έχουν μεταπηδήσει σε ψηφιακά περιβάλλοντα δεν απαιτείται η φυσική παρουσία δίπλα τους. Έχουμε βρει πολλούς μέντορες και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας.
είτε είμαστε μεγάλες εταιρείες, είτε είμαστε μικροί εργαζόμενοι, ότι μπορούμε πλέον να προσεγγίζουμε μέντορες που πιο πριν δεν θα μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί τους. Έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας, όπως σας είπα, στο δικό μας κλάδο, και έχουν δημιουργηθεί και καινούργια είδη εργασίας τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο λόγω του κορονοϊού. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον έχουμε μεγάλη πρόσβαση σε αποθετήρια μάθησης. Δηλαδή, ο καθένας, ακριβώς επειδή έχει περισσότερο χρόνο και περισσότερη διάθεση να προσφέρει και δεν μπορεί να την προσφέρει αλλιώς, αναγκάζεται και φτιάχνει μαθησιακό υλικό το οποίο το ανεβάζει στο ίντερνετ. Και αυτό μας βοηθάει όλους. Μπορούμε να πάρουμε μαθήματα επιχειρηματικότητας, μπορούμε να πάρουμε μαθήματα καινοτομίας, μαθήματα πωλήσεων. Οτιδήποτε μπορούμε να θέλουμε να μάθουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει στο ίντερνετ διαθέσιμο και κυρίως μπορεί να είναι και δωρεάν. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και ο κύριος Νταβέλης, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία να γίνουμε αυτοδημιούργητοι. Όπως σας είπα, μπορείτε στο υπόγειο του σπιτιού σας, εντός εισαγωγικών, αρκεί να έχετε έναν υπολογιστή, να φτιάξετε την δική σας εταιρεία. Και επίσης μπορείτε να συνεργαστείτε με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό που πλέον, αν έχετε ένα φίλο που είναι στην άλλη άκρη της γης, μπορείτε μαζί του πλέον να κάνετε μια εταιρεία. Που κάποτε, αν του προτείνετε να κάνετε μια εταιρεία εσείς στην Ελλάδα και αυτός στην Αμερική, θα σας έλεγε όχι. Τώρα δεν έχει καμία σημασία το που βρίσκεστε. Υπάρχει μια έρευνα της Allianz, η οποία βρίσκει το βαθμό επικινδυνότητας και κινδύνων για τις επιχειρήσεις και έχει δείξει ότι φέτος αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός είναι στην τέταρτη θέση, που κάτι που δεν υπήρχε πιο πριν. Μέχρι πιο πριν ο παράγοντας υγεία και υγειονομικές κρίσεις δεν είχε ανέβει πάνω από το... πιο πάνω από την 16η θέση στις επικίνδυνες στα ρίσκα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όντως να δώσουμε έμφαση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, δεν θα επικαλύψω αυτά που είπαν, στο πώς να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις μας να είναι πιο αντιεύθραυστες σε τέτοιες κρίσεις. Θα πρέπει να είμαστε δηλαδή anti-fragile, όπως έχει πει και ο Τάλεμπ στο βιβλίο του με το Black Swan. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, θα τα προσπεράσω. Μία άλλη αλλαγή που έχουμε δει στους τελευταίους μήνες είναι ότι οι επιχειρήσεις πλέον, ακριβώς επειδή έχουν μεταβεί στο διαδίκτυο, έχουν ανοίξει και τις πόρτες τους σε κυβερνοαπειλές. Ένα άλλο μέσο προστασίας που πρέπει να ληφθεί είναι η κυβερνοασφάλεια, που δυστυχώς λόγω της βιασύνης μας να μεταβούμε γρήγορα σαν επιχειρηματική κοινότητα στο διαδίκτυο, αφήσαμε πάρα πολλά ευάλωτα σημεία στις εταιρείες μας. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια για να μας θωρακίσουν επιχειρησιακά. Δεν ξέρω, σε προσωπικό επίπεδο πάντως έχω δει πάρα πολύ κόσμο τον τελευταίο καιρό και μη σας πω τον τελευταίο μήνα που απευθύνεται σε μένα και μου λένε «Γιάννη, με χακάρανε. Γιάννη, βλέπω μια ύποπτη κίνηση. Γιάννη, κάτι έχει γίνει με την πιστωτική μου κάρτα». Τώρα τελευταία έχει ανθίσει αυτό το φαινόμενο. Επίσης, μια πολύ μεγάλη επίδραση που έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση και αυτό μπορεί να δημιουργεί και καινούργιες αγορές είναι ότι σε μια ευρωπαϊκή έρευνα 9 στους 10 πολίτες νιώθουν ότι η τεχνολογία τους βοηθάει να μην νιώθουν τόσο μοναχικοί, ειδικά ηλικιωμένοι. Τώρα, για να τελειώνω σιγά σιγά να σας αναλύσω λίγο κάποια πράγματα για το remote work, που έχουμε δει πολύ μεγάλες αλλαγές. Έχουμε παρατηρήσει και εμείς και συμφωνούμε με μια έρευνα που λέει ότι οι εταιρείες οι οποίες είναι μικρές έχουν μεταβεί πολύ πιο εύκολα σε remote work καθεστώς, ακριβώς γιατί ο ίδιος ο υπάλληλος μπορεί και φροντίζει για το δικό του περιβάλλον εργασίας, με τη δικιά του προσωπική συσκευή, με τα δικά του software και ούτω καθεξής. Οι μεγαλύτερες εταιρείες δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να προσαρμοστούν στο remote work. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα των εργαζομένων που δουλεύουν εξ αποστάσεως με τηλεεργασία. Αλλά για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, προφανώς δεν θα το κάνουμε σήμερα, γιατί ένα webinar από μόνο του, πρέπει να οριστεί τι σημαίνει παραγωγικότητα, τι σημαίνει απόδοση, τι σημαίνει έξυπνη efficiency στην εταιρεία. Αλλά από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι τους πρώτους μήνες της τηλεεργασίας η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Δυστυχώς, μετά από καιρό, έχουμε δει ότι αυτή η καμπύλη πέφτει, η καμπύλη της αποδοτικότητας, μάλλον λόγω κούρασης, λόγω ρουτίνας, γιατί και η ρουτίνα δεν είναι καλή. Η ρουτίνα είναι και ο εχθρός της καινοτομίας, λένε μερικοί. Τώρα που πλησιάζω και λίγο στο τέλος της παρουσίασης, και μιας και απευθύνουμε και στο Συμβούλιο Νεολαίας, και είναι πολύ καλή η κίνηση και η πρωτοβουλία που έχει πάρει η πόλη μας και υπάρχει αυτό το Συμβούλιο, είναι πολύ χρήσιμο. Σας προτείνω και μία ταινία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με ταινίες. Λέγεται Stockton on My Mind, που περιγράφει τα βήματα του νεότερου προέδρου, του νεότερου δημάρχου στην Αμερική, ο οποίος είναι ένας έγχρωμος σε μία πολιτεία, σε μία πόλη λευκών, ο οποίος έχει εμπεδώσει στο DNA της πόλης του την καινοτομία και με διάφορους τρόπους. Θα απορρίσετε με τους τρόπους, με τα μέτρα που λαμβάνει, αλλά είναι αποτελεσματικά. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι επειδή γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή την περίοδο για τα smart cities και ότι προσπαθούμε συνεχώς να μεγαλώνουμε την απόδοσή μας σαν πόλη για τα smart cities, εγώ σαν Γιάννης Γιαλαμάς έχω σαν όραμα, ας πούμε, η πόλη να γίνει πληροφοριακή πόλη και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις ολονών. Εκτός δηλαδή από το Smart Cities υπάρχει στη βιβλιογραφία και μία κατηγοριοποίηση για τις πληροφοριακές πόλεις, informational cities και σε επίπεδο περιφέρειας. Και για να γίνει μία πόλη πληροφοριακή πόλη σαν τη Λάρισα πρέπει να έχει τεχνολογικά δίκτυα και τεχνολογικές υποδομές στην ουσία. Πρέπει να έχει πανεπιστήμια και βιβλιοθήκες, γνωστικές υποδομές δηλαδή. Κάτι που δεν απέχουμε πάρα πολύ ώστε να τα έχουμε σε πολύ μεγάλο και επαρκή βαθμό. Να έχει μια καλή δομή αγοράς εργασίας πάνω σε πληροφοριακές δουλειές. Σε δουλειές δηλαδή πιο δημιουργικές, πιο καινοτόμες, που είναι πάνω στο software development ίσως κτλ. Βαθμός επίσης και κριτήριο είναι το μήκος των εταιριών που εδρεύουν στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση των ίδιων των κατοίκων και υπάρχει και μία λίστα στην Παγκόσμια Ιεράρχηση Πόλεων. Επειδή είδα ότι υπάρχουν και κάποιοι αντιδήμαρχοι εδώ, αν θέλουν μετά να σχολιάσουν, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η θέση της πόλης μας στην Παγκόσμια Ιεράρχηση Πόλεων. Όταν με το καλό βγούμε από αυτή την κρίση, θα ήθελα να δω στην Λάρισα μια πρωτοβουλία και είστε ο καλύτερος φορέας που μπορείτε να το φέρετε αυτό το πράγμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και όλα τα μέλη του, να φτιαχτεί ένας δημοτικός incubator, ένας δημοτικός accelerator και ένα δημοτικό co-workspace, το οποίο θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα. Ίσως και άλλοι φορείς, όπως ο ΣΕΒ, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος, όπως το Πανεπιστήμιο, θα μπορέσει να συνδράμει σε αυτό, προφανώς και ο Δήμος. Αλλά θα πρέπει να γίνει στοχευμένα και μεθοδικά και όχι όπως έγιναν απόπειρες και σε άλλες πόλεις, οι οποίες δεν πέτυχαν και τόσο πολύ. Και θα πρέπει να γίνει και ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει να είναι ίδια τα accelerators, ίδια τα incubators, ίδια τα co-workspaces. Θα πρέπει να είναι ξεχωριστά ανάλογα με το investor readiness που έχει η κάθε επιχείρηση που θέλει να μπει εκεί μέσα. Δεν θα σας κουράσω. Νομίζω ότι έχω ξεφύγει από το χρόνο μου. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι αν κάποιος μας ακούει και θέλει να μάθει κώδικα και αναρωτιέται ότι εγώ μεγάλωσα, μήπως είναι πολύ αργά να μάθω κώδικα, η απάντηση είναι όχι. Ίσως είναι και πολύ νωρίς να μάθετε κώδικα, όσο όποια ηλικία και να είναι. Οι γλώσσες που είναι πιο δημοφιλείς και πιο περιζήτητες αλλάζουν ανά δεκαετία. Πριν 20 χρόνια η πιο περιζήτητη γλώσσα ήταν η C. Πριν 10 χρόνια ήταν η Java και αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι η Python. Σε 10 χρόνια μπορεί να είναι η JavaScript, για παράδειγμα. Άρα δεν είναι ποτέ αργά να μάθετε κώδικα και ποτέ δεν είναι αργά να πάτε και να φτιάξετε την δική σας επιχείρηση. Όπως βλέπετε, ο Zuckerberg ξεκίνησε το Facebook στα 25 χρόνια, ο Mullenweg ξεκίνησε το WordPress 5 χρονών και δεν θα πω και τους υπόλοιπους για να μην μακριλογώ. Θα ανεβάσω την παρουσίασή μου για όποιον ενδιαφέρεται σε ένα blog προσωπικό που έχουμε και είναι εθελοντικό με αρθρογράφους, όποιος θέλει μπορεί να αρθρογραφήσει σε σχέση με το marketing, στο agorologies.com και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιάννη, εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήσουν καταιγιστικός. Έχω κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις. Δεν ξέρω βασικά από πού να ξεκινήσω. Θα κρατήσω σίγουρα ορισμένα σημεία που ταυτίζονται και με τους προλογίζοντες στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τα ωφέλη που
που φέρνει η τεχνολογική εξέλιξη, η ψηφιακή εξέλιξη. Εδώ τίθεται βέβαια και ένα θέμα των skills και πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε να διαχειριστούμε όλα αυτά, μπορούμε στο τέλος να το συζητήσουμε. Τα θέματα της ασφάλειας που έθεσες, προφανώς, την μεγάλη ζήτηση που έχει ο κλάδος της πληροφορικής, ας το θέσω έτσι πιο συνολικά. Όλα τα στοιχεία τα οποία μοιράστηκες μαζί μας, ιδιαίτερα χρήσιμα. Και φυσικά νομίζω ότι θα μπορούσα να παραλείψω το κομμάτι που ανέφερες σχετικά με τις προτάσεις. Στην ουσία, αν κατάλαβα καλά, ήταν σαν προτάσεις στο πλαίσιο των Smart Cities και πώς εσύ, σαν Γιάννης, προσωπικά θα ήθελες να δεις την πόλη να αλλάζει και να γίνεται πιο πληροφορική, ας την πω έτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε εκείνη η συγκεκριμένη διαφάνεια με όλες τις προτάσεις τις οποίες ανέφερες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και εγώ προσωπικά. Νομίζω ότι στο τέλος σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις και για τη δική σου εισήγηση. Τώρα, σε αυτό το σημείο και πριν περάσουμε στον κύριο Μεταξά, τον οποίο τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα και εγώ προσωπικά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, θα ήθελα να απευθύνω σύντομα, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου, τον λόγο στον κύριο Αδαμόπουλο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον οποίο τον βλέπω εδώ, κύριε Αδαμόπουλο, του Δήμου Λαρισαίων. Κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, οριακά. Γεια σας. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, να εκφράσω το χαιρετισμό του κύριου Δημάρχου, να δώσω συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί μετά τον προβληματισμό που έχει φέρει αυτή η πανδημία, αλλά και τις προτάσεις, εκτιμώ ότι βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα, ωραίες ιδέες, όπως ακούσαμε πριν, στους οποίους και τα οποία εμάς ως πολιτεία, ως Δήμος, μας δίνουν όθηση για να μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες ή ένα μέρος από τις κειμένες προτάσεις. Θέλω να πω ότι η πανδημία, εκτός από την απώλεια της υγείας, που είναι η σημαντικότερη επίπτωση που υπάρχει, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, έφερε αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία μας. Το βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις, στα μέσα, ότι προβληματίζει όλους τους φορείς, όλους τους θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία. Ως Δήμος Λαρισαίων όμως, οφείλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Τι που το έχουν ανάγκη είναι όλοι μας, κυρίως τα νοικοκυριά, αλλά και οι επιχειρήσεις. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με όλους τους φορείς, τους οποίους θέλω να χαιρετήσω και να καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση. Όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε τα μέτρα αυτά όχι μόνο να παρθούν ως μια σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να έχουν και μια εφαρμογή στην καθημερινότητα και των επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται μέσω της πληροφόρησης που πρέπει να υπάρξει. Εμείς ως Δημοτική Αρχή λάβαμε τα μέτρα στην πρώτη πανδημία για την απαλλαγή των τελών και διάφορων φόρων σε κάποιους επαγγελματίες, όπως στα τραπεζοκαθίσματα που βλέπετε και από το ΣΥΚΑΕΛ, τον κύριο Σακελάρη. Και το ίδιο θα πράξουμε και στη δεύτερη πανδημία. Το έχουμε ανάγκη, παρόλο που η αυτοδιοίκηση έχει τεράστια απώλεια εσόδων, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις και θα το κάνουμε και στη δεύτερη πανδημία. Ο τρόπος που το κάνουμε θα πρέπει να είναι έξυπνος. Και το κάνουμε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων να κάνουν τις αιτήσεις τους και άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου να εφαρμόσουν αυτές τις αιτήσεις για να υπάρχουν οι απαλλαγές στο βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Επίσης, επειδή τα οικονομικά των Δήμων και του Δήμου Λαρισαίων και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μια σημαντική πληγή, θα έλεγα, από την πανδημία, λόγω της απώλειας των εσόδων, η πολιτεία, το κράτος, όπως έκανε στην πρώτη πανδημία, εκτιμώ και το 2021 θα πράξει το ίδιο, θα βοηθήσει σημαντικά τους Δήμους. Αφού τελειώσουμε όμως από την πανδημία, αφού φύγουμε από αυτό το σκόπελο, ως Δήμος θα πρέπει να δώσουμε βήμα και χώρο στους νέους, στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, έτσι ώστε αυτοί οι χώροι που θα δημιουργηθούν να γίνουν χώροι προβληματισμού και χώροι ιδεών. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτές τις ενέργειες. Για παράδειγμα, τον Μπεζεσταίνη, προβλέπεται μέσα στον Μπεζεσταίνη υπάρξει ένας
σημαντικός χώρος για την νεολαία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτές τις ενέργειες, όπως είπα. Θα συνεχίσουμε μετά από συζητήσεις που θα έχουμε και μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο της Νεολαίας και με τους φορείς, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να δώσουμε τον καλύτερο χώρο, έτσι ώστε να υπάρχουν αυτός ο χώρος να γίνει αντικείμενο προβληματισμού αλλά και ιδεών. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να συνεχίσετε έτσι. Είναι σημαντικό για την πόλη μας και για εμάς ως Δημοτική Αρχή να υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, ειδικότερα από νέους ανθρώπους, που δυστυχώς ο χρόνος είναι ελάχιστος, αφιερώνεται σημαντικό χρόνο, αλλά αυτό γίνεται για το καλό της πόλης μας. Σας ευχαριστώ. Μπράβο και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αδαμόπουλο. Περνάμε στον κύριο Μεταξά. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή της ροής. Ο κύριος Μεταξάς Θεόδωρος, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού. Η εισήγησή του σήμερα εδώ έχει τίτλο «Η επιδράση του COVID-19 στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις». Κύριε Μεταξά, ο λόγος εσάς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαρά δέχτηκα να συμμετέχω στη σημερινή δράση την οποία κάνατε. Συγχαρητήρια σε όλο το ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Νεότητας του Δήμου Λαρισαίων. Γιατί πράγμα θα σας μιλήσω εγώ. Εγώ θα σας μιλήσω για τον τουρισμό. Έτσι. Ξεκινώντας και παίρνοντας έτσι μια πάρα πολύ καλή πάσα από τον κύριο Νταβέλη, ο οποίος μίλησε για ένα στρεβλωμένο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, το οποίο ουσιαστικά εστίασε κυρίως στις επιχειρήσεις των υπηρεσιών. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας υπηρεσιών, ένας κλάδος που προσφέρεται υπηρεσία. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το αφήσαμε και από μόνοι μας αυτό το μοντέλο να μην πάει καλά εδώ και 40 χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός και δεν έγινε ούτε φέτος, ούτε πριν από 10 χρόνια, ούτε πριν από 20 χρόνια. Είναι παγκόσμιος τουριστικός διεθνής προορισμός από τις δεκαετίες του 50 και του 60. Άρα πάμε 70 χρόνια πίσω. Επίσης, με αυτό το μοντέλο, η χώρα μας στην τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ κατατάσσεται ανάμεσα στους 30 περισσότερο στους top διεθνείς τουριστικούς προορισμούς ως η έκτη περισσότερο εξαρτημένη χώρα από τον τουρισμό. Και ειδικότερα περιφέρειες όπως είναι των Ιωνίων νήσων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, το ΑΕΠ τους φτάνει πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, να αγγίζει λίγο περισσότερο του 90% το κομμάτι του τουρισμού. Άρα φανταστείτε πώς αυτή η πανδημία έχει πλήξει αυτές τις επιχειρήσεις. Τι δεν έγινε και δεν έχει να κάνει με το COVID, ήταν ότι ποτέ, και είμαι πολύ έτσι και το υπογράφω αυτό σε όσα χαρτιά και να μου φέρετε και το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές και εδώ και στο εξωτερικό, δεν κάναμε τίποτα για αυτό το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία έχει είναι ευχή και κατάρα, αν θέλετε, εκεί που βρίσκεται. Έτσι. Η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία είναι μικρή. Είναι μικρή και σε πληθυσμό, είναι μικρή και σε έκταση. Και αν μιλήσουμε και για την δυναμική της και συμμετοχή της σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε και από τους πολύ δυνατούς παίκτες. Έχουμε όμως τρεις βασικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν τις έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Ψάξτε, βρείτε ό,τι θέλετε, κάντε συγκρίσεις. Γεωστρατηγική θέση, έτσι, ανάμεσα σε τρεις υπήρους, ο καλός ο Θεούλης εδώ την πέταξε την Ελλάδα, ελληνικά νησιά, συμπλέγματα, δεν υπάρχουν πουθενά αυτά τα συμπλέγματα με αυτές τις ιδιαιτερότητες
Και αυτά τα μεγέθη εννοώ σε αριθμό και όχι σε μέγεθος έκτασης. Και τρίτον, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, έχει τον πολιτισμό της αναγέννησης, ο οποίος δεν άγγιξε και τόσο πολύ τη χώρα μας. Εμείς όμως έχουμε τη μοναδικότητα του αρχαίου πολιτισμού. Τι άλλο έχουμε εκτός από αυτά τα τρία φυσικά brands? Έτσι, δεν προέκυψαν, υπήρχαν ανέκαθεν. Έχουμε θάλασσα. Έχουμε ναυτιλία. Και την είχαμε την ναυτιλία ανέκαθεν. Η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και πρωτογενή τομέα. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε έναν από τους πιο δυναμικούς πρωτογενείς τομείς, άσχετα με το μικρό της έκτασής μας. Αυτά εδώ, εάν τα βάλουμε όλα σε μία σειρά και αρχίσουμε να αναζητούμε συνδέσεις μεταξύ τους, τότε σίγουρα θα πάμε σε ένα πολυπόθητο μοντέλο σαν και αυτό που αναφέρθηκε και ο κύριος Νταβέλης προηγουμένως. Πολυπόθητο το οποίο δεν το κάναμε ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Εντάξει, και σε αυτό φταίμε όλοι μας. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό, όλοι όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και φυσικά όλοι όσοι είναι συμμέτοχοι σε αυτό που λέγεται τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαιολογία λέγοντας ότι η χώρα μας πλήγεται από το COVID. Σαφώς και πλήγεται από το COVID, όπως πλήγεται όλη η διεθνής κοινότητα από αυτήν τη μεγάλη πανδημία. Είναι μια υγειονομική κρίση και σε μια υγειονομική κρίση δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Γιατί ήρθε πρώτα απ' όλα ξαφνικά. Δεν την περίμενε κανείς. Ο κύριος Νταβέλης μίλησε για crisis management. Crisis management πού? Στην Ελλάδα πρώτα ασχοληθούμε με το management και μετά ας ασχοληθούμε με το crisis management. Πρώτα ασχοληθούμε με το marketing και μετά ας ασχοληθούμε με ποιο. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε βάλει όσο θα έπρεπε να τα βάλουμε στην νοοτροπία μας, την επιχειρηματική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αναφορικά με τον τουρισμό, και όπως είπε και η Αγγελική, εγώ θα σας μιλήσω για κάποια αποτελέσματα, τα οποία είναι πρόσφατα αποτελέσματα από κάποιες έρευνες, τις οποίες τις τρέξαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, και αυτή τη στιγμή τρέχουμε και μία τελευταία έρευνα με το τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Η πρώτη έρευνα η οποία τρέξαμε και την τρέξαμε πέρσι, όταν η χώρα μας ήταν στην πρώτη φάση της πανδημίας, στο λεγόμενο first wave, το πρώτο κύμα, και όλοι λέγαμε ότι η χώρα μας είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός και ήταν ασφαλής τουριστικός προορισμός το διάστημα της 15 Ιουνίου και μετά, τότε είχαμε τα αποτελέσματα στα χέρια μας από μία έρευνα αναφορικά με το κατά... αναφορικά με το κατά πόσο η πανδημία του COVID τότε είχε επηρεάσει τις τουριστικές επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, χρειάζονται αυτού είδους οι έρευνες? Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε μια διαστρεβλωμένη εντύπωση αναφορικά με τον τουρισμό. Νομίζουμε ότι ο τουρισμός έρχεται από μόνος του. Αυτό συμβαίνει και σε αυτό φταίει η Ελλάδα. Τι να κάνουμε? Έχουμε μια μοναδική χώρα. Άρα πατώντας σε αυτήν τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα, κάθε χρόνο έχουμε τουρίστες. Και κάθε χρόνο, μέχρι και προ-COVID, οι τουρίστες μας ήταν από τα 30, στα 35, στα 28 εκατομμύρια εισροές. Πολύ μεγάλα μεγέθη. Και αυτό χαροποιεί τους πάντες. Εντάξει. Επειδή όμως τουρισμός δεν γίνεται χωρίς να έχεις δεδομένα στα χέρια μου, και φυσικά θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαλαμά, θα συμφωνήσω και με τον κύριο
τα βέλη αναφορικά με την ψηφιακή εποχή. Σε αυτήν μπήκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και προ-COVID. Έτσι. Αυτή βοηθάει αυτή τη στιγμή. Αυτή σώζει, αν θέλετε, την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορούμε αποκλειστικά και μόνο να βασίσουμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι, προσέξτε, ένας τομέας ψυχολογίας. Ένας τομέας ο οποίος προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι μέσα από ένα application. Θα ανέβω στον Όλυμπο και θα ζήσω την εμπειρία με όλες μου τις αισθήσεις. Μέσα από ένα application θα εξυπηρετήσω μία, το πολύ δύο αισθήσεις. Θα φάω ένα πολύ ωραίο φαγητό, έτσι, γιατί θα το δοκιμάσω και θα το γευστώ ο ίδιος. Άλλο να το δω σε φωτογραφία και να πω τι ωραίο πιάτο είναι αυτό. Άρα, καλή είναι η τεχνολογία και τα applications, αλλά μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Ρωτήσαμε τους επιχειρηματίες αναφορικά με τις επιδράσεις του τουρισμού. Κάποια αποτελέσματα ήταν δεδομένα ότι θα τα πάρουμε αρνητικά. Επίδραση αρνητική πάνω από το 90%. Υπήρχαν όμως και κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Ρωτήσαμε αν ψυχολογικά τους ίδιους, η έρευνά μας έγινε από Αλεξανδρούπολη έως Χανιά σε ένα δείγμα 558 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα ήταν ξενοδοχεία, από 3 αστέρια και πάνω. Επίσης συμμετείχαν πολλές επισητιστικές επιχειρήσεις και γραφεία ταξιδιών. Και εδώ φυσικά επιτρέψτε μου να κάνω ένα λυπηρό κατ' εμέ σχόλιο από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από τις τόσες πολλές επιχειρήσεις σε εστιατόρια, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Είχαμε 2 ξενοδοχεία και 10 καφέ τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα. Τη λιγότερη συμμετοχή από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Δεν πειράζει, το είδανε κατά αυτόν τον τρόπο. Προφανώς ο τουρισμός δεν είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα της περιοχής μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι να μην χάσουμε θέσεις εργασίας αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν πληγήκαμε ψυχολογικά οι ίδιοι. Μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους εργαζόμενους μας. Άρα και προς τα εκεί θα πρέπει να δοθεί κάποια βαρύτητα. Τι θα σας βοηθούσε αναφορικά με το να απαλύνετε λίγο τα πράγματα και να έχετε μία ανάπτυξη. Η απάντηση ήταν ότι στον τουρισμό τόσα χρόνια μας βοηθάει η ίδια η χώρα. Καταλάβατε. Όχι κάποια πολιτική, όχι κάποιος τομέας. Η ίδια η χώρα, η Ελλάδα, έτσι όπως είναι, φέρνει τουρισμό. Σε περιφερειακό επίπεδο μπήκαμε στην διαδικασία των συνεργασιών, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Νταβέλης και είναι πάρα πολύ σωστό. Η Ευρώπη, αγαπητοί μου, συνεργάζεται εδώ και 20 χρόνια. Και όταν λέμε συνεργάζεται, όχι μία επιχείρηση με την άλλη, ολόκληρες πόλεις μεταξύ τους, προκειμένου να έχουν το αποτύπωμα μιας συνολικής ανάπτυξης, η κάθε μία με τις ιδιαιτερότητές της. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα ανταγωνιστικά στοιχεία μεταξύ μας. Για να μην αναφερθώ στο δίπολο Λάρισας Βόλου, γιατί αυτό είναι 3 webinar συζήτηση. Λοιπόν, τόσα χρόνια, έτσι. Από εκεί και πέρα, τους ρωτήσαμε πώς ουσιαστικά βλέπουν την εξέλιξή τους για τα επόμενα χρόνια. Η περσινή χρονιά για τους περισσότερους ήταν χαμένη. Εντάξει, ξέρουν που πατάνε, ξέρουν που βρίσκονται. Και όταν αυτό το συνδυάσαμε με μια δεύτερη έρευνα, πολύ σημαντική, αναφορικά με τι, με το κατά πόσο η Ελλάδα σαν ασφαλής προορισμός που βγήκε πέρσι, επαναλαμβάνω την περίοδο, μετά το πρώτο κύμα. Πώς αυτός η συνείδηση τουριστών, Ελλήνων τουριστών, που δεν είχαν πραγματοποιήσει ακόμα διακοπές, αλλά και Ισπανών τουριστών, ξένων τουριστών, αναφορικά με τη χώρα μας. Είπε προηγουμένως ο κύριος Γιαλαμάς ότι στις διάφορες μελέτες της Allianz, αν θυμάμαι καλά, το κριτήριο του COVID και της υγείας δηλαδή, βρέθηκε από τη 16η στην 4η θέση. Το κριτήριο αναφορικά
με το motivation για να πάει κάποιος να επισκεφτεί έναν προορισμό προ-COVID, επειδή την έρευνα την τρέξαμε σε 1000 περίπου άτομα, 500 Έλληνες και 500 Ισπανούς δυνητικούς τουρίστες. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί οι Ισπανοί είχαν διαφορετική ψυχολογία πέρσι στο πρώτο κύμα από ό,τι είχαν οι δικοί μας οι Έλληνες. Είχαν θρηνήσει χιλιάδες θύματα λόγω COVID και η κατάστασή τους ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση μαζί με τους Ιταλούς στο πρώτο κύμα. Άρα η ψυχολογία τους ήταν σαφώς πιο αρνητική από ό,τι στη δική μας. Οι Ισπανοί, είτε COVID είτε προ-COVID, το κριτήριο της ασφάλειας ήταν βασικό κριτήριο και της υγείας. Οι δικοί μας, οι Έλληνες, από την 7η θέση, από την 7η, 8η θέση σε μια σειρά 20 κριτηρίων που το είχαν, το ανέδειξαν στην 3η θέση. Όλοι όμως είπαν ότι εάν μπούμε στην διαδικασία οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες και οι πολιτικές να μας εξασφαλίσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια στους προορισμούς, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε διακοπές. Δεν μας εμποδίζει ο COVID στο να κάνουμε διακοπές. Εντάξει. Το ίδιο είπαν όμως και οι επιχειρηματίες από την άλλη πλευρά στην πρώτη έρευνα, ότι είναι διατεθειμένοι να πάρουν όλα τα μέτρα προκειμένου να δεχτούν τουρίστες. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε μία τελευταία έρευνα. Τα συλλέξαμε τα στοιχεία πριν από 2 μέρες. Δεν είναι έρευνα με ερωτηματολόγια, είναι έρευνα η οποία βασίστηκε σε 72 συνεντεύξεις της μιας ώρας κοντά. Γίνανε διαδικτυακά και γίνανε με 72 experts τουρισμού στην Ελλάδα. Από τη Βόρειο Ελλάδα μέχρι την Κρήτη κάτω. Ο στόχος της έρευνας είναι κατά πόσο πρέπει να πάμε σε ένα ανατρεπτικό, σε ένα καινούριο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Από τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση και οι 72 λένε ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Μιλάμε για το αύριο στον τουρισμό και λέμε σε 2 μήνες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπουν στην διαδικασία αν θα ανοίξουν για το Πάσχα. Έτσι, το Πάσχα πέφτει μαζί με την Πρωτομαγιά φέτος. Σε 3 μήνες έχουμε καλοκαίρι, Ιούνιο μήνα. Ότι απασχολεί το τι θα γίνει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας δεν θέλει να βιώνει την κατάσταση της κρίσης και την έχει βιώσει ο τουριστικός κλάδος. Κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία τα βρήκα σήμερα αναφορικά με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων Τουρισμού είπανε ότι μέχρι το 2021 στο κλείσιμο θα έχουμε ένα 10 δις μείωση απόλυσης πράξεων στις τουριστικές επιχειρήσεις, 4,5 δις αναφορικά στα ελληνικά ξενοδοχεία, 3,6 θα είναι στα εποχικά, 1,2 θα είναι στις 12 μήνες διάρκειας. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα και ενδεχομένως δημιουργούν μια αρνητική εικόνα για το πού θα πάμε. Μένω όμως σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Νταβέλης. Πιλωτική χρονιά. Ποιος είπε ότι ο COVID δεν είναι και ευκαιρία? Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στα 3/4 της Ευρώπης, όλα ήτανε στάκτη, πέτρες και σκόνες. Και έπρεπε να αναδομηθεί μια Ευρώπη. Μετά από κάποια καταστροφή, είναι η καλύτερη ευκαιρία να μπει στην διαδικασία, να σηκώσεις τα μανίκια, να σκεφτείς κάποια πράγματα και να αρχίσεις να βασίζεσαι σε καινούργια δεδομένα. Αυτό πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε, και θα μιλήσω για τον τουρισμό, να έχουμε τουρισμό τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πλέον η ασφάλεια και η υγεία, και αυτό το έχουν καταλάβει, θα μου πείτε, τα πανεπιστήμια. Ναι, τα πανεπιστήμια το έχουν καταλάβει. Γιατί εμείς ασχολούμαστε ερευνητικά με αυτό το θέμα. Άσχετα εάν αυτά που λέμε δεν φτάνουν ποτέ στα αυτιά, και αυτό το λέω με πλήρη γνώση αυτών που πρέπει να φτάσουν. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια λένε και οι έρευνες λένε ότι πλέον η ασφάλεια και η υγεία δεν είναι κριτήριο επισκεψιμότητας σε ένα προορισμό. Είναι συνθήκη. Ένα και ένα κάνουν 2, δεν κάνουν κάτι άλλο. Είναι συνθήκη.
Άρα πλέον μιλάμε για μια καινούρια συνθήκη η οποία μπαίνει στους τουριστικούς προορισμούς. Μέχρι τώρα λέγαμε tourist destination. Τώρα θα πάμε στο safe tourist destination. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, με βάση και αυτά τα οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για sustainable tourism development, να τα υιοθετήσουν πλέον και οι επιχειρήσεις. Ήδη εστιατόρια στην Αθήνα μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιούν υλικά βιωσιμότητας και πρακτικές βιωσιμότητας ακόμα και στην κουζίνα τους. Έτσι, πρόσφατη έρευνα την κάναμε πριν από 2 μήνες. Αλλάζει το μοντέλο, πρέπει να πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Να σταματήσουμε να βλέπουμε τον τουρισμό στη χώρα μας σαν παραπέδι. Γιατί σαν παραπέδι το βλέπουμε. Εντάξει, ο τουρισμός είναι ένας από τους 3 βασικούς πυλώνες. Πώς να συνδέσεις τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό σε μια περιφέρεια όπως είναι η Πελοπόννησος. Από τις μεγαλύτερες περιφέρειες στην Ελλάδα. Εντάξει, ίσως η μεγαλύτερη. Όταν δεν βάλεις το στοιχείο της μεταποίησης μέσα, αναφέρθηκε ο κ. Νταβέλης. Όταν γνωρίζεις ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές και δεν έχουν τυποποίηση στα προϊόντα τους. Μιλάς για ελληνικό προϊόν, μιλάς για τοπικά προϊόντα και τα περισσότερα είναι ξένα αυτά τα οποία βρίσκονται στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά για να ασχοληθεί με τον τουρισμό κάποιος δεν πρέπει να το κάνει επιφανειακά, δεν πρέπει να το κάνει γενικά, δεν πρέπει να πάμε σε μια γενική στρατηγική. Έχουμε βαρεθεί τις γενικές στρατηγικές και φυσικά δεν λύνονται όλα με αυτό που λέγεται DMO. Να καταλάβουμε πρώτα τι είναι το DMO και μετά να προχωρήσουμε και να υιοθετούμε πρακτικές στις οποίες οι άλλοι τις έχουν εκτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την παίρνουμε έτσι την πρακτική και τη βάζουμε μέσα. Ο κύριος Γιαλαμάς αναφέρθηκε στο Smart Cities. Τι είναι το Smart Cities? Τι είναι η πληροφοριακή πόλη? Και την πληροφοριακή πόλη έχει μιλήσει ο Καστέλς 30 χρόνια πριν. Μπορεί η Λάρισα να είναι πληροφοριακή πόλη? Μπορεί να είναι smart city, μπορεί να είναι open city. Να καθίσουμε λίγο και να δούμε τις δυναμικές της κάθε πόλης. Θέλει χρόνο, το ξέρουμε. Θέλει έρευνα, επενδύστε στην έρευνα. Επενδύστε στην έρευνα. Επενδύστε στη συλλογή δεδομένων. Δεν έχουμε πρωτογενή δεδομένα για κανέναν τομέα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πολιτικές μόνο με μακροοικονομικά μεγέθη. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Είναι λάθος, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επιστημονική έρευνα που να βασίζεται μόνο σε δευτερογενή δεδομένα. Είτε αφορά τον πρωτογενή τομέα, είτε αφορά τον τουρισμό. Να σας στείλω όσα άρθρα θέλετε. Αν μιλήσουμε για forecasting, βεβαίως, χρησιμοποιούμε δευτερογενή δεδομένα. Γιατί εκεί κάνεις πρόβλεψη και πρέπει να έχεις στοιχεία από πολλά χρόνια πριν για να προβλέψεις πολλά χρόνια μετά. Όταν μιλάμε όμως για πράγματα τα οποία πρέπει να πάρθουν επί τόπου αποφάσεις, εκεί χρειάζεσαι δεδομένα. Και δεδομένα δεν έχουμε. Φοβόμαστε τα πρωτογενή δεδομένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει. Τελειώνοντας, να πω ότι αναφορικά με τον τουρισμό είναι μια χρυσή ευκαιρία για εμένα στο να επενδύσουμε πλέον στην αλλαγή της τουριστικής πολιτικής στη χώρα μας. Και όταν λέω για τουριστική πολιτική και για στρατηγική, δεν εννοώ γενική στρατηγική το τι θα κάνει στην Ελλάδα. Πήρε ο οργανισμός ΕΟΤ, με τον οποίο είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας πριν από 1 μήνα, πάρα πολύ σημαντική διάκριση για το Τμήμα Οικονομικών και για το Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Υπάρχουν εργαστήρια μέσα στα πανεπιστήμια μας. Ψάξτε τα. Υπάρχει για στρατηγικό σχεδιασμό εργαστήριο. Υπάρχει για τουρισμό εργαστήριο. Υπάρχει για πληροφορική εργαστήριο. Υπάρχουν διάφορα εργαστήρια. Εκμεταλλευτείτε τα. Εκμεταλλευτείτε τα. Ήταν πολύ σημαντική η διάκριση αυτή, προκειμένου να παράξουμε μία σειρά από δεδομένα πρωτογενή προς τον ΕΟΤ για την διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών και καταλήξαμε ότι
Πλέον θα πρέπει να πάμε σε εξειδικευμένες, πολύ εξειδικευμένες στρατηγικές με βάση τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε περιοχής και τις μοναδικότητες. Αναφορικά με τη Λάρισα, υπάρχει πιο δυναμική περιοχή από τη Λάρισα? Πείτε μου. Η Λάρισα έχει τα στοιχεία πόλης της Γερμανίας. Μία πόλη η οποία είναι flat, επίπεδη. Μία πόλη στην οποία μπορείς να έρθεις από παντού. Μία πόλη με υψηλά κατακεφαλή εισοδήματα. Μία πόλη στην οποία υπάρχει υψηλό παραγωγικό δυναμικό. Μία πόλη που σε συνεργασία με ό,τι υπάρχει γύρω, τι έχουμε στη Θεσσαλία, θέλετε για τουρισμό, πέντε μεγάλα μπραντς. Μιλάμε για τον Όλυμπο, μιλάμε συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για τον Όλυμπο, για τον Όλυμπο, για τον Όλυμπο. Αν ο Όλυμπος ήταν σε άλλη χώρα, αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο θα ανεβοκατέβαναν ορδές επισκεπτών, ακόμα και με COVID. Ο Όλυμπος είναι ένα πακέτο από μόνος του, καθαρά. Μην πάμε σε γενικότητες. Μίλησε ο κύριος Νταβέλης και είπε για την εκμετάλλευση των χρημάτων, ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο ποσό, έρχεται. Ποιος θα το διαχειριστεί? Πού θα πάει? Σε τι θα πάει? Σε γενικά πράγματα? Να μην πάει σε γενικά πράγματα, θα χαθούν. Να πάει σε εξειδικευμένα πράγματα. Να πάει σε επιχειρησιακά σχέδια. Να πάει σε προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Προτάσεις οι οποίες να βασίζονται σε στοιχεία. Τα πολύ γενικά έχουν πεθάνει, παιδιά. Τα πολύ γενικά έχουν πεθάνει. Ο δρόμος της γενικότητας έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει. Και στη μετα-COVID περίοδο θα πάμε πολύ πιο ανταγωνιστικά σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στον τουρισμό. Δεν θα συνεχίσω σε κάτι άλλο. Μπορώ να μιλάω μέχρι το βράδυ για το κομμάτι του τουρισμού, γιατί με πονάει ιδιαίτερα και βλέπω πάρα πολλά λάθη να γίνονται και δεν έχω κανένα θέμα να αντιλογίσω με ό,τι μου λέει άλλα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι είστε νέοι άνθρωποι, έχετε ιδέες, έχετε όνειρα και ο δικός μου γιος φοιτητής είναι τώρα τελειώνει στην ηλικία σας. Του λέω αποφάσει και σκέψου με βάση το τι θέλεις να κάνεις εσύ, με βάση τη δική σου δυναμική, με βάση το όραμα που έχει για τον εαυτό σου. Πού θέλετε να δείτε τον εαυτό σας? Θέλετε να τον δείτε τον εαυτό σας μέσα στη Λάρισα? Θέλετε να το δείτε έξω από τη Λάρισα? Θέλετε να το δείτε στην Αμερική που έλεγε ο κ. Γιαλαμάς? Δείτε τον όπου θέλετε. Βρείτε ό,τι ευκαιρία σας παρουσιάζεται. Μη φοβηθείτε αν κάποιοι σας απορρίψουν. Μπορεί να σας απορρίψουν οι 10, ο 11ος όμως να είναι η ευκαιρία της ζωής σας. Εντάξει, αυτό συμβαίνει παντού. Εκμεταλλευτείτε ό,τι σας παρέχετε και φυσικά μείνετε κοντά στο πανεπιστήμιο. Κανένας δεν έχασε όταν έμεινε κοντά στο πανεπιστήμιο. Είναι κρίμα να μας ζητάνε επιχειρηματίες και συνεργάτες να δουλέψουμε για αυτούς, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι μας ξέρουν μόνο από το διαδίκτυο. Δεν μας έχουν δει ποτέ live. Και να μην μας ζητάνε οι δικοί μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράπονο το οποίο το έχω και εγώ, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και γενικότερα σε άλλα πανεπιστήμια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Κύριε Μεταξά, ευχαριστούμε θερμά για την εισήγησή σας. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Ήταν φοβερά ενδιαφέροντα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Αν μπορούσα γρήγορα να κάνω μία σύνοψη, θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ένα ανατρεπτικό σχέδιο δράσης, ένα καινούριο μοντέλο τουριστικό, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Και σίγουρα νομίζω ότι και εγώ, προερχόμενη και από αυτόν τον χώρο, τον ακαδημαϊκό χώρο, θα πατήσω πάνω στο που είπατε και θα ενισχύσω ακόμη περισσότερο και εγώ από τη δική μου πλευρά ως υποψήφια διδάκτορ τη σημαντικότητα και την σπουδαιότητα της έρευνας και των δεδομένων, όπως πάρα πολύ όμορφα και ωραία μας είπατε και τονίσατε. Δεν ξέρω τι να πω, να σας ευχαριστήσω απλά. Στο τέλος είμαι σίγουρη ότι και για εσάς θα υπάρξουν αρκετές ερωτήσεις από όλα όσα μας είπατε. Ούτως ή άλλως, Αγγελική, συγγνώμη. Ναι. Έχεις μια επιβλέπουσα η οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τα δεδομένα για αυτή. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, έτσι, σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Περνάμε τώρα στην τελευταία μας ομιλήτρια. Έχουμε και μια ομιλήτρια μαζί μας εδώ σήμερα, την κυρία Αργυροπούλου Λώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε και αυτήν. Marketing και Communication Strategies στην ιδιότητα. Ο τίτλος της εισήγησής της σήμερα εδώ είναι «Πώς η τουριστική ανάπτυξη ενισχύει την επιχειρηματικότητα». Να ακούσουμε και την δική της εισήγηση. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, Αγγελική. Νομίζω ότι θα χρειαζόμουν και εγώ μερικά δευτερόλεπτα, όπως χρειάστηκε εσύ μετά την τοποθέτηση του κύριου Μεταξά. Αυτό τον κινητήριο λόγο που είχε και όλη αυτή τη συζήτηση περί τουριστικής ανάπτυξης και όλη αυτή τα δεδομένα τα οποία μας παρέθεσε. Έχω ζηλέψει λίγο από τον Γιάννη τον Γιαλαμά και έχω ετοιμάσει και εγώ μια παρουσίαση για να μην βαριόμαστε και να κοιτάμε μικρά κουτάκια με ανοιχτές ή κλειστές οθόνες. Επιτρέψτε μου λίγο μερικά δευτερόλεπτα. Είναι εντάξει, φαίνεται? Ναι, ναι. Φαίνεται. Ωραία. Βλέπετε και εμένα? Όχι, βλέπετε αυτό. Θα σας πω λίγο μερικά πράγματα για μένα, για να δούμε και πώς σχετίζομαι με τη σημερινή συνάντηση. Ονομάζομαι Λώρα Γυροπούλου, είμαι περήφανη Λαρισαία, γεννήθηκα στη Λάρισα και τα τελευταία 10 χρόνια της ενήλικής μου ζωής ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσα οικονομικές επιστήμες, τελείωσα το μεταπτυχιακό μου στην δημοσιογραφία και τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στον τουρισμό. Ξεκίνησα με την ενασχόλησή μου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και σε διάφορα events στη Θεσσαλονίκη. Μπήκα στο συνεδριακό τουρισμό. Δούλεψα για 3 χρόνια στο Convention Bureau της Θεσσαλονίκης. Είναι το γραφείο προσέλκυσης συνεδρίων και επισκεπτών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έφυγα στο εξωτερικό, γιατί όπως λέω πάντα, όλοι πρέπει να πάνε στο εξωτερικό και να κάνουν αυτή τη σύγκριση Ελλάδας και εξωτερικού. Εργάστηκα στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, επίσης μια τουριστική επιχείρηση. Και τον τελευταίο χρόνο έχω επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, όπου και εργάζομαι ως σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης σε προορισμούς και σε ιδιώτες. Εγώ θα μιλήσω για τον τουρισμό και ίσως θα υπερθεματίσω όσα είπε ο κύριος Μεταξάς, που θέλω και να χειροκροτήσω την τοποθέτησή του. Πραγματικά, όταν μιλάμε με δεδομένα, είναι πιο σημαντικό από το να απλά να λέμε θεωρίες για το τι πρέπει να κάνουμε. Και σας δείχνω μία εικόνα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτή η εικόνα ή αν σας θυμίζει κάτι από το μακρινό παρελθόν, αλλά θα ξεκινήσω να σας μιλάω για τότε που μπορούσαμε να αγκαλιαζόμαστε και να ταξιδεύουμε και όλα να ήταν πιο ωραία και φυσιολογικά, δηλαδή για την περίοδο πριν την πανδημία. Τότε που οι τουρίστες ερχόντουσαν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, η Ελλάδα είχε ένα τουριστικό προϊόν στο οποίο δεν είχε κάνει καμία παρέμβαση. Ο ήλιος, η θάλασσα και η αμμουδιά, δηλαδή τα 3S, Sea, Sun and Sand, μας έδιναν τη δυνατότητα να μπορούμε να προσελκύουμε χιλιάδες τουρίστες, να αναπτύσσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και να απασχολούμε πάρα πολλούς χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό. Εδώ βλέπετε μία έρευνα της INSET και της ELSTAT το 2018. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, γιατί θα σας μιλήσω για το παράδειγμα αρχικά της Θεσσαλονίκης, εκείνη την περίοδο αντιλήφθηκαν αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα και είπανε ότι ναι, και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Για κάποιον λόγο πρέπει και εμείς να φέρουμε όλους αυτούς τους τουρίστες στην πόλη και να τους κρατήσουμε παραπάνω από ένα βράδυ και να μην χρειάζεται να περνάνε από εμάς ή να προσγειώνονται σε εμάς και να πηγαίνουν στα παράλια της Χαλκιδικής. Ξεκίνησε τότε, έπειτα από πολιτική βούληση, μία προσπάθεια 9 ετών, όπου με διάφορες ενέργειες, διάφορες συνέργειες, θα έλεγα, ένα πλάνο εξωστρέφειας, ένα πλάνο επικοινωνίας. Βλέπετε εδώ επίσης και κάποια ποσοστά πώς αυξήθηκαν οι τουρίστες από το 2010 στο 2018, πόσοι ήταν οι Έλληνες τουρίστες, πόσοι ήταν και οι αλλοδαποί, ενώ ταυτόχρονα επενδύθηκε πάρα πολύ χρόνος, αλλά και κονδύλια, θα έλεγα, από την Δημοτική Αρχή, ώστε να αναπτυχθούν και ο θεματικός τουρισμός. Ένας από αυτούς ήταν και αυτό στον οποίο εγώ ασχολούμουν, δηλαδή το Convention Bureau, το πώς δηλαδή επικοινωνούσαμε και προωθούσαμε τον προορισμό Θεσσαλονίκη ανά τον κόσμο, ανά την Ευρώπη, ώστε να τον επικοινωνήσουμε ως τον απόλυτο προορισμό, στο να έρθει κάποιος να διοργανώσει το συνέδριό του στην περιοχή.
η ΙΚΑ, που είναι το association που καταγράφει το σύνολο των συνεδρίων που γίνεται κάθε χρόνο σε κάθε προορισμό, μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε και την εξέλιξη που είχε η Θεσσαλονίκη στην πορεία αυτή. Βλέπετε λοιπόν, όταν ιδρύθηκε το Commission Bureau το 2014, η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στη 19η θέση παγκοσμίως και στη θέση 111 στην Ευρώπη, ενώ το 2019 νομίζω είναι αισθητή η διαφορά, το γεγονός ότι φτάσαμε να είμαστε στη θέση 39 στην Ευρώπη. Προφανώς στην πρώτη πεντάδα υπάρχουν προορισμοί όπως είναι το Παρίσι, όπως είναι η Βαρκελόνη, που είχαν συνεδριακές μονάδες, που είναι ήδη προορισμοί που επικοινωνούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, κάποια μορφή αποδελτίωση, το BBC ή το The Guardian ξεκίνησαν να γράφουν για τη Θεσσαλονίκη, για μια πόλη η οποία είναι ένα city break, μια πόλη για το Σαββατοκύριακο. Και όλο αυτό ως αποτέλεσμα είχε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε ότι ερχόντουσαν οι τουρίστες στην περιοχή, είχαν ανάγκες από νέες υπηρεσίες, αυξήθηκε μάλλον η συνδεσιμότητα με νέους προορισμούς, ήρθαν νέες αεροπορικές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκαν ανάγκες για ξεναγήσεις, προσπάθησε η τότε Δημοτική Αρχή να βελτιώσει την συγκοινωνία, τουριστικά λεωφορεία, δημιουργήθηκε ανάγκη για περισσότερα ταξί, όλο και περισσότερος κόσμος άρχισε να ασχολείται με υπηρεσίες που είχαν να κάνουν με τον τουρισμό, νέα ξενοδοχεία, νέες επενδύσεις, νέοι τύποι ξενοδοχείων, όπως μιλάμε για τα boutique hotel, νέα hostel, νέα εστιατόρια, διάφοροι τύποι μάλλον εστιατορίων. Είχαμε πρωτοβουλίες από νέους που είχαν να κάνουν με guided tours. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά τους dot to dot ή το Θεσσαλονίκη Walking Tours που έκαναν θεματικές ξεναγήσεις. Και όλο αυτό ξεκίνησε να δημιουργεί μία οικονομία στην Θεσσαλονίκη, η οποία όλο και περισσότερο αναπτυσσόταν και έδινε και ζωή και εργασία στην τοπική κοινωνία. Και ξαφνικά, goodbye, darling, και έχουμε αυτό. Έχουμε δηλαδή την απόσταση. Ο κόσμος αναγκάζεται να συνηθίσει σε νέα δεδομένα, να φορά μάσκες, να χρησιμοποιεί αντισηπτικά και να μένει στα σπίτια του. Ο κόσμος έμεινε σπίτι του, σταμάτησε να ταξιδεύει και έβλεπε τον κόσμο μέσα από τις οθόνες του. Έβλεπε τους φίλους του μέσα από τις οθόνες του, μέσα από τα κινητά του. Όμως θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Μεταξάς. Ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να ταξιδεύει. Και ό,τι καταφέραμε μέχρι τώρα, ό,τι έχουν καταφέρει όλοι οι προορισμοί μέχρι τώρα, δεν θα πάει χαμένο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά στις οθόνες, όπως σήμερα, και συζητάει για το αύριο. Και πιστεύω ότι δεν περιμένει να χιονίσει καλή ώρα όπως σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα για να δει άσπρη μέρα. Σχεδιάζει, ονειρεύεται και σχεδιάζει και δημιουργεί συνέργειες ώστε όταν έρθει αυτή η λεγόμενη επόμενη μέρα του τουρισμού να είναι έτοιμος να υποδεχτεί όλους τους τουρίστες. Η εταιρεία που εργάζομαι τον τελευταίο χρόνο ονομάζεται WiseRam. Ενδεικτικά σας αναφέρω κάποιους προορισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και στείλουμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο τουριστικής επανεκκίνησης, θα έλεγα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα του όμουρ Δήμου, του Δήμου Δύο Λίμπου. Είναι ο Δήμος που βρίσκεται αμέσως μετά τον όμο Λάρισας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Είναι εκεί που είναι ο γνωστός Πλαταμόνας, η Λεπτοκαριά, το Λιτόχωρο. Ο Δήμος Δύο Λίμπου, λοιπόν, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το πλεονέκτημα που το έχουμε κι εμείς, αλλά μάλλον δεν το έχουμε εντοπίσει πολύ καλά, έχει τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος τα τελευταία 4 χρόνια θα έλεγα ότι έχει το θέμα του overtourism, του υπερτουρισμού. Έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα θα λέγαμε ένα κοινό high-end, όπως είναι από την Αμερική, τον Καναδά, από τις βόρειες σκανδιναβικές χώρες, προσγειώνονται στη Θεσσαλονίκη, φτάνουν στο Λιτόχωρο, πηγαίνουν στα Πριόνια, ανεβαίνουν στον Όλυμπο, στην κατοικία των 12 θεών, εντυπωσιάζονται προφανώς με το θέμα όλο αυτό και μετά φεύγουν και δεν μένουν στην περιοχή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το εντοπίσαμε και προσπαθούσαμε να δούμε πώς μπορεί αυτός ο κόσμος που έρχεται στον Όλυμπο, αλλά δεν έχει ανακαλύψει
τα άλλα σημεία του Δήμου, γιατί ο Δήμος Δύο Ολύμπου έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αποτελείται από 13 διαφορετικά χωριά και παράκτια και πάνω στην ημιωρινή ζώνη, πώς αυτός ο κόσμος, ανεβαίνοντας τον Όλυμπο, θα καταφέρουμε να τον φέρουμε στη θάλασσα. Και επίσης, πώς ο κόσμος που ζει, που έρχεται ο δικός κατά βάση από το εξωτερικό και έχει κάνει τις διακοπές του στις περιοχές των Νέων Πόρων, του Νέου Παντελεήμων, της Λεπτοκαριάς και του Πλαταμόνα, θα έχει και το ενδιαφέρον να γνωρίσει και την ζώνη, αυτό που λέω και εγώ, πάνω από την Εγνατία. Γιατί είναι ένα άλλο κοινό αυτό που είναι κάτω από την Εγνατία και ένα άλλο κοινό πάνω από την, εκεί στο Λιτόχωρο και στον Όλυμπο. Κάνοντας όλη αυτή την έρευνα και βλέποντας ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά κοινά, όλη η ξενοδοχειακή βιομηχανία της περιοχής είναι μαζεμένη στην κάτω περιοχή. Προσπαθούσαμε να δούμε πώς σιγά σιγά όλο αυτό θα το ανατρέψουμε και πώς ο προορισμός θα είναι συμπαγής και θα μπορεί ο τουρίστας να μετακινείται από το ένα σημείο στο άλλο. Προφανώς η πανδημία δεν μας βοήθησε στο να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που θέλουμε. Ωστόσο, προσπαθήσαμε σιγά σιγά να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση της περιοχής, να δούμε τι υπάρχει στην περιοχή και ποια είναι αυτά τα σημεία που πρέπει τώρα, σε αυτή τη φάση, στη φάση μετά την πανδημία, να αναδείξουμε. Και ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα, γιατί εκεί ίσως πρέπει να σχολιάσουμε και σήμερα το ότι ποια είναι αυτά τα νέα επαγγέλματα που δημιούργησε η πανδημία και που στον τουριστικό κλάδο θα είναι αυτά που μετά την έναρξη, μάλλον την επανεκκίνηση όλης αυτής της βιομηχανίας, θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Είδαμε λοιπόν ότι στην περιοχή, πέρα από το κομμάτι της ιστορίας που είναι το Δίον, που είναι τα αρχαία Λίβηθρα, αυτό που ξεχωρίζει σε όλη αυτή την περιοχή είναι ο φυσικός πλούτος. Είναι ο Όλυμπος, που επαναλαμβάνω γιατί έχω και λίγο πείσμα μέσα μου ως Λερσαία, ότι πρόλαβαν και τον εντόπισαν και τον προβάλλουν με τον τρόπο που τον προβάλλουν, ενώ η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν τη θάλασσα, μία εκτογραμμή 40 χιλιόμετρων, που επίσης ως Λερσαία και ως κάτοικος παραθερίστρια στην περιοχή του Αγιοκάμπου, τον εντόπισαν και τον προβάλλουν και έχουν λοιπόν τη θάλασσα, τον Όλυμπο και όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο στη γύρω περιοχή. Έτσι θεωρήσαμε ότι όταν έρθει, για να έρθει κάποιος στην περιοχή πρέπει να του διασφαλίσουμε ότι θα έχει μια ασφαλή παραμονή, δηλαδή ότι όλοι οι ξενοδόχοι θα τηρούν όλα τα υγειονομικά μέτρα και τους περιορισμούς που επιβάλλονται και υπάρχουν οι δομές υγείας. Δηλαδή υπάρχει το νοσοκομείο της Κατερίνης, το οποίο είναι πλήρως εξυπλισμένο και έτοιμο να διαχειριστεί κάθε κατάσταση κορονοϊού, αλλά φυσικά και το νοσοκομείο της Λάρισσας. Αυτό που ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε είναι το πόσο ο κόσμος θα μπορεί να έρθει στην περιοχή με εύκολο τρόπο και με έναν τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα δεν είχε συνηθίσει, αλλά ίσως μετά την πανδημία να θέλει να το κάνει. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Το τρένο. Η περιοχή του Δήμου Δύο Ολύμπου, και επαναλαμβάνω ότι αναφέρω αυτή την περιοχή γιατί είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα με πάρα πολλά κοινά σημεία με το Δήμο της Λάρισσας και με τον ευρύτερο νομό. Η περιοχή του Δήμου Δύο Ολύμπου είναι προσβάσιμη είτε με το αυτοκίνητο λόγω της Εθνικής Οδού, είτε με το αεροπλάνο, σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο Μακεδονία μπορεί να φτάσει κάποιος στο Λιτόχωρο, ουσιαστικά μία ώρα, αλλά και με το τρένο. Το τρένο μέχρι σήμερα ήταν, θα λέγαμε, για τους πιο ρομαντικούς, για αυτούς που κάνανε τα Interrail ή για αυτούς που δεν είχαν κάποιο άλλο μέσο προφανώς ή δεν μπορούσαν να οδηγήσουν. Ίσως και οι υπηρεσίες που μας προσέφερε η Τρένοσέ μέχρι σήμερα να μην ήταν και τόσο καλές όσες θα μπορούσε να είναι το αστικό λεωφορείο ή το αεροπλάνο. Το τρένο λοιπόν αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά. Ο κόσμος επιλέγει, ο κόσμος της Νότιας Ελλάδας από την Αθήνα επιλέγει να ανέβει στη Βόρεια Ελλάδα με τρένο, με μια ασφαλή μετάβαση και εντοπίζουμε ότι στο Δήμο Δύο Ολύμπου υπάρχουν 4 συνεχόμενες στάσεις. Εμείς στη Λερσαία νομίζω το ξέρουμε και πολύ καλά, γιατί ο προαστιακός κάνει πολύ συχνές στάσεις πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, ωστόσο, όταν θέλουν να πάνε στη θάλασσα, δεν πάει κανένας
στο λιτόχωρο. Δεν πάει κανένας, για παράδειγμα, στους νέους σπόρους, που είναι μια απόσταση που σε αφήνει το τρένο και κατευθείαν πας με τα πόδια μπροστά. Πάνε όλοι στη Χαλκιδική. Επιλέγουν να αλλάζουν 4 λεωφορεία, να παίρνουν τον ΟΑΣΤ, να πηγαίνουν στα κτέλη Χαλκιδικής ή να πηγαίνουν με το αμάξι τους και στην επιστροφή να ταλαιπωριούνται στο τράφικ, στην κίνηση που υπάρχει. Εντοπίσαμε αυτό το πράγμα και είπαμε ναι, θα πρέπει να φέρουμε τους Θεσσαλονικιούς στην περιοχή με έναν ασφαλές τρόπο, με το τρένο. Υπάρχουν και πιο εναλλακτικοί. Υπάρχει και η νέα γενιά η οποία παίρνει το ποδήλατο, το βάζει μέσα στο τρένο και έρχεται στην περιοχή. Και τι κάνει στην περιοχή? Μπορεί με κατάλληλες υποδομές, τις οποίες σιγά σιγά θα αναπτύξουμε, να κάνει αυτό που λέμε connect the dots, δηλαδή με το ποδήλατό του να πάει από το ένα σημείο στο άλλο, να δει τη φύση, να δει το τοπίο, να δει όλη αυτή την ιστορία που έχει η περιοχή και να απολαύσει και όλες τις υπηρεσίες. Εντοπίσαμε λοιπόν και ό,τι δραστηριότητα μπορεί να κάνει κάποιος στην περιοχή, τα water sports, που μπορεί να κάνει, να πάει να δει τα αρχαιολογικά σημεία, τι δραστηριότητες μπορεί να κάνει στη φύση. Εδώ σας αναφέρω κάποιες ενδεικτικά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι μπορεί κάποιος να πάει εκεί και να κάνει παραπέντε ή να απολαύσει όλα αυτά τα μονοπάτια στον Ενιπέα και στον Οριά. Εμείς όλα αυτά τα προσπαθήσαμε να τα σχεδιάσουμε με κάποιον τρόπο έτσι λίγο πιο εικαστικό και έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο μήνα μία καμπάνια στα social media, στο Visit Dion Olympus, και προσπαθούμε να αφυπνίσουμε ουσιαστικά τον κόσμο, να τους πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Αυτό που λέμε πάντα στην βιομηχανία του τουρισμού είναι ότι ο τουρίστας, για να επιλέξει που θα πάει, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια. Πρώτο είναι το στάδιο το dream, ότι τώρα ονειρεύομαι ότι θέλω να πάω κάπου. Το δεύτερο στάδιο είναι το plan. Βλέπει, επιλέγει τον προορισμό και σχεδιάζει πώς θα το κάνει. Το τρίτο στάδιο είναι το book, δηλαδή οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαδικασία του να επιβεβαιώσει τον προορισμό. Και το τελευταίο στάδιο είναι το experience, δηλαδή η εμπειρία. Και πάνω σε αυτό, εμείς ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια που ουσιαστικά έχει να κάνει με το hashtag Dream Now, Experience Later, και προσπαθούμε να τους πούμε ότι σε αυτή την περιοχή μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές δραστηριότητες σε κάθε υψόμετρο, γι' αυτό και τονίζουμε σε ποιο υψόμετρο μπορεί να κάνει κάποιος οτιδήποτε, γιατί επίσης αυτή η περιοχή παρουσιάζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι μπορεί στην ίδια ημέρα να είσαι στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας και το αντίστοιχο απόγευμα να βουτάς τα πόδια σου στο Αιγαίο Πέλαγος στο υψόμετρο 0. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος στην περιοχή. Εδώ είναι και ο αρχαιολογικός χώρος του Δίων. Και έτσι λοιπόν σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Θέλω να επαναλάβω πώς εντυπωσιάστηκα από την τοποθέτηση του κύριου Μεταξά. Είχε απόλυτο δίκιο, γιατί το θέμα δεν είναι να βρισκόμαστε εδώ πέρα και να συζητάμε, γιατί μιλάμε για μια περίοδος η οποία είναι προπαρασκευαστική και προσπαθούμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η επόμενη μέρα, αλλά και απ' την άλλη έχουμε δεμένα τα χέρια, γιατί ουσιαστικά, ναι μεν, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν τα εμβόλια, αλλά απ' την άλλη είναι ένας εχθρός, ο οποίος ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς οι προορισμοί και πώς οι πολιτικές και όλες αυτές οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι προορισμοί θα μπορούν να τον αντιμετωπίσουν στα 100% τους. Ωστόσο, όλοι οι προορισμοί πρέπει να αντιληφθούν το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του τουρισμού, το πόσο σημαντικό είναι να εμπλακούν οι ίδιοι κάτοικοι σε αυτή τη διαδικασία, να αρχίσουν να εκπαιδεύονται ήδη κάτοικοι για το προϊόν που έχουν, το τουριστικό προϊόν, να αναγνωρίσουν την πόλη τους και να αποκτήσουν οι ίδιοι τουριστική συνείδηση. Να γίνουμε όλοι εμείς στη Θεσσαλονίκη, όλοι εμείς στη Λάρισα, γιατί γι' αυτό βρίσκομαι και σήμερα εδώ, είναι ένας τόπος που τον πονάω και πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά και δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά μέχρι σήμερα τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα της περιοχής. Θα ήθελα να όλοι εμείς, όλη αυτή η νέα γενιά, να κατανοήσει τι σημαίνει ο τόπος μας, να αποκτήσει αυτή τη τουριστική συνείδηση και να γίνουμε όλη η κοινωνία αυτής της προσπάθειας του να επικοινωνούμε προς τα έξω το πόσο όμορφος είναι αυτός ο τόπος.
προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις μας και πρέπει να γίνουν μέσω πολιτικής βούλησης και μέσω πολιτικών αποφάσεων. Οι τάσεις αλλάζουν, οι προορισμοί αλλάζουν, οι τάσεις των τουριστών εξελίσσονται συνεχώς. Βλέπουμε αυτό που αναφέρθηκε ήδη, έναν βιώσιμο τουρισμό. Τι σημαίνει βιώσιμος τουρισμός, ποιες είναι οι ανάγκες του τουρίστα σε έναν βιώσιμο προορισμό. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, πρόσφατα η Αθήνα έκανε μια καμπάνια για τους digital nomads. Τι είναι οι digital nomads, τι χρειάζονται, δηλαδή είναι αυτοί που ανέφερε και ο Γιάννης ο Γιαλαμάς πρωτήτερα, μπορούμε πλέον, εκπαιδευόμαστε στο να δουλεύουμε από παντού. Ποιο δε πλεονέκτημα υπάρχει αυτό στον τουρισμό, ότι σπάμε την εποχικότητα, παίρνουμε το λάπτοπ μας, ταξιδεύουμε παντού, δουλεύουμε από οποιοδήποτε σημείο και το πρωί μπορεί να είμαστε στο πύργο του Άιφελ και το απόγευμα να είμαστε σε ένα μπιστρό, ας πούμε, και να δουλεύουμε. Αυτά όλα είναι τα πλεονεκτήματα και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να εντοπίσουμε και οι προορισμοί πρέπει να επενδύσουν εκεί, ώστε το καλοκαίρι του χρόνου τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να καλωσορίσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Κλείνοντας, να πω, ως στοιχείο, δεν ξέρω αν κάποιος με ακούει αυτή τη στιγμή και σημειώνει όλα αυτά τα που έχω σκεφτεί και πρέπει να, και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν σε ένα προορισμό, ας επενδύσουμε στην καλή συνδεσιμότητα, ψηφιακή συνδεσιμότητα. Όταν έρθει ο τουρίστας σε έναν προορισμό, αυτό που θα ψάξει πιο πολύ είναι ένα καλό Wi-Fi. Αν έχει καλό Wi-Fi, μπορεί να φαίνεται αστείο αυτό που σας λέω, αλλά πραγματικά αν υπάρχει ένα καλό Wi-Fi, ο τουρίστας μπορεί να μείνει παραπάνω από το προσδοκόμενο των ημερών που επιθυμούσε, να κάνει αυτό που λέμε το slow tourism και να γίνει ένας από εμάς. Και αύριο μεθαύριο να φέρει και περισσότερους από έναν μαζί του. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λώρα, εμείς ευχαριστούμε. Εξαιρετική και εσύ. Έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις, η αλήθεια είναι. Σαν να με έβλεπες εκείνη την ώρα όταν το είπες. Θα κρατήσω κάποια key points σίγουρα για να μην μιλήσω εγώ. Δεν έχει τόσο σημασία. Έχουμε ήδη κάποιες ερωτήσεις. Αρχικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θέματα όπως η συνδεσιμότητα, οι συνέργειες, η δημιουργία των αναγκών που αναφέρθηκε στην αρχή, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν βελτιώσεις, ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, με τις συγκοινωνίες και όλα αυτά. Όταν βλέπουμε δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, μας βάζει σε μια διαδικασία να επιταχύνουμε, όταν υπάρχει ας πούμε αυτή μια κρίση, μας βάζει σε μια διαδικασία να επιταχύνουμε κάποιες καταστάσεις για να έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το παράδειγμα του Δήμου που μας παρουσίασες. Νομίζω ότι είναι καλό να μοιραζόμαστε παραδείγματα και καλές πρακτικές μεταξύ μας για να μπορούμε να τις κάνουμε adaptation και σε άλλες καταστάσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λώρα, που ήσουν εδώ μαζί μας και διέθεσες και εσύ λίγο από τον χρόνο σου. Νομίζω ότι τώρα θα περάσω στο Λευτέρη, τον οποίο το βλέπω εδώ. Λευτέρη, ο λόγος σε εσένα. Ναι, Αγγελική, θα ήθελα κι εγώ από μεριάς μου να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που συμμετείχαν στη σημερινή εκδήλωση. Πραγματικά ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και μάλιστα από διαφορετικές σκοπιές. Δυστυχώς η πανδημία έχει φέρει αρκετά προβλήματα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά πιστεύω πως πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας και να δούμε την επόμενη μέρα ως μια ευκαιρία αλλαγής και δημιουργίας. Τώρα, έχω κρατήσει κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα που πιστεύω θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να απαντηθούν. Θα περάσω πρώτα στο chat όμως, όπου θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Νταβέλη. Δεν ξέρω αν με ακούει. Σας ακούω, βεβαίως. Τέλεια. Έχω μία ερώτηση η οποία μας λέει ότι πώς θεωρείτε ότι ο COVID έχει επηρεάσει τους εργασιακούς χώρους. Οδηγούμαστε σε ένα μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας σε μόνιμη βάση. Και αν ναι, τι προβλήματα θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει. Μπορεί να δημιουργήσει εργαζόμενους ταχυτήτων. Ναι, έχω διαβάσει το ερώτημα. Σας ευχαριστώ για την ανάγνωση από την πλευρά σας. Σε κάθε τεράστια αλλαγή που συντελείται στο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο, όπως αυτό που βιώνουμε μέσα από την πανδημία, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες είναι προσωρινές, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις πέρα από τις βραχυπρόθεσμες που είναι πιο μόνιμες.
Είναι προφανές ότι το εργασιακό μοντέλο σήμερα επηρεάζεται. Σε κάποιες περιπτώσεις τολμώ να πω ότι βιάζεται. Αλλά εκτιμώ ότι τα περισσότερα δεδομένα είναι προσωρινά. Και βεβαίως υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι ακανόνιστο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η τηλεεργασία, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής, χρειάζεται νομοθετικές ρυθμίσεις, διότι το ζητούμενο και στην επιχειρηματικότητα και στην παραγωγικότητα και στην εργασία είναι αποτελεσματικότητα. Νομίζω ο κύριος Γιαλαμάς σχολίασε, αν δεν απατώμαι, ότι την περίοδο της τηλεργασίας μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και μετά το πρώτο lockdown είχαμε κάποια ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, αλλά μετά η καμπύλη έχει πτωτική τάση. Αυτό το διαπιστώνουμε, ξέρετε, σε πάρα πολλούς φορείς του δημοσίου, όπου αναγκαζόμαστε να παίρνουμε υπηρεσίες αναγκαίες για τον πολίτη, δίκην τηλεργασίας, αλλά ήθιστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να ψάχνουμε τους δημόσιους υπαλλήλους, ακόμη και αν αυτοί βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν εξαιρετικά σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις σε αυτό που ψελίζουμε όλοι ως τηλεργασία, διότι είναι κρίσιμο για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας οι οποίοι θα πάνε υπό το καθεστώς τηλεργασίας, όπως είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, όπως είναι πάρα πολλοί τομείς των υπηρεσιών, για να μην τρώω το χρόνο σας απαριθμίζοντάς τους. Υπάρχουν όμως κλάδοι όπου η τηλεργασία, όσο ζητούμενο και αν είναι την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα παραμείνει στα ζήτητα. Όπως παραδείγματος χάρη στο χώρο που εδρεύουμε εμείς, στο χώρο της υγείας, αντιλαμβάνεστε ότι ο όρος τηλεργασία είναι ανέκδοτο. Δεν μπορεί ένας γιατρός ή μια νοσηλεύτρια, όταν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, να παρέχει υπηρεσίες τηλεργασίας. Δράτουμε όμως τις αφορμές, μια και μιλάμε για τηλεργασία, από αυτά τα εξαιρετικά που ανέφερε ο κ. Γιαλαμάς, και επειδή είδα και το innovation που έχουν κάνει με τον Dr. Button, και να το απευθύνω και μια ανοιχτή πρόσκληση πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, στο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, διότι ένας από τους κλάδους που θα μετασχηματιστεί βία μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ο χώρος της υγείας. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα γύρω από την πρωτοβάθμια ψηφιακή μετασχηματιζόμενη εποχή, το περίφημο e-health. Οπότε, για να μην τρώω τον χρόνο, θα ήθελα να συζητήσω στο κομμάτι της δικής του δραστηριότητας κάποια στιγμή, αν υπάρχουν καινοτομίες ή δυνατότητες, skills, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις δικές μας δράσεις. Ξέρετε ότι ο μεγάλος ασθενής στη χώρα, στον χώρο της υγείας, είναι η πρωτοβάθμια υγεία. Και επειδή είμαστε στην ψηφιακή εποχή, το e-health θα είναι μία από τις καταστάσεις που θα βιώσουμε πιο πολύ από ποτέ. Θα επανέλθω όμως στο αρχικό ερώτημα, το οποίο είναι το σημαντικό, λέγοντας το εξής. Δεν πρέπει ο κόσμος να είναι φοβικός στις αλλαγές. Βεβαίως και θα υπάρχουν αυτό που χαρακτήρισε ως εργασιακός βιασμός, θα υπάρξουν σε κάποιες περιπτώσεις μαζικές μεταβολές στον παραδοσιακό τρόπο απόδοσης εργασίας. Επιτρέψτε μου όμως να αναφέρω δύο παραδείγματα. Όταν έφυγαν τα κάρα από τις ζωές των ανθρώπων, δεν δημιουργήθηκαν εκατόμβες ανέργων, διότι είχαμε την έλευση της αυτοκινητομηχανίας με όλο αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα και τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας για πάρα πολύ κόσμο, εξειδικευμένων θέσεων με απίστευτες καινοτομίες και τεχνολογία. Πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα drones. Κάποτε σε κάθε υπτάμενο μέσο υπήρχε ένας χειριστής, ένας πιλότος. Αστειευόμενος θα πω ότι κάποια στιγμή όταν ήρθαν τα drones άρχισε να υπάρχει λόγος για το αν θα έχουμε άνεργους πιλότους. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι οι επίγειες δυνάμεις που θα πρέπει να κατευθύνουν ένα drone είναι για λόγους ειρήνης, είτε για στρατιωτικούς λόγους, δημιουργούν δεκάδες ή εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Σε κάθε λοιπόν τεράστια μαζική τεχνολογική μεταβολή, η οποία έρχεται μετά από μια κολοσσία πλανητική αλλαγή, διότι επαναλαμβάνω, πόλεμος είναι αυτό που βιώνουμε, η εργασία που φαίνεται ότι αρχικώς φαινομενικά πλήττεται, θα διαπιστώσουμε στην πορεία ότι ανοίγει τεράστιους ορίζοντες για περισσότερη εργασία, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, για πιο καινοτόμες θέσεις εργασίας. Εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο ζητούμενο. Έχω 2 λεπτά χρόνο να κάνω 2 σχόλια που θέλω. Ναι, φυσικά. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω στις παρουσίες σε όλους τους προλαλήσαντες, οι οποίες ήταν εξαιρετικές, το εξής. Καταρχήν να κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση. Όλοι εμείς που ήμασταν στο chat σήμερα ως ομιλητές, να επανέλθουμε κάνοντας μεταξύ μας ένα chat, ούτως ώστε αυτή η μαγιά που δημιουργείται σήμερα να μην χαθεί. Διότι ζητούμενο και στην εποχή μας
είναι όχι απλά να εκθέτουμε την άποψή μας, αλλά να πάμε σε μια αναγκαία συναντήληψη. Για να μπορέσουμε καταρχήν μεταξύ μας, μέσα από το όποιο διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του καθενός, επειδή εγώ είμαι λάτρης των συνεργειών και επειδή όλοι ψελίσαμε τις συνέργειες, να δούμε επί της ουσίας αν μπορούμε να κάνουμε καταρχήν μεταξύ μας συνέργειες. Διότι αν όλοι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συνέργειες, οι 4-5 άνθρωποι που μιλήσανε, τότε δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε όλους αυτούς που διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο του σήμερα για να μας ακούσουν. Στην περίπτωση λοιπόν του κυρίου Γιαλαμά, έχω κάνει ήδη μια ανοιχτή πρόσκληση. Στην περίπτωση του καθηγητού, τον οποίο είχα την τιμή να ακούσω και να συμμετέχω μαζί του σε αρκετά φόρουμ στο παρελθόν, θα ήθελα να του αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουν να υπάρχουν συνέργειες στο τουριστικό κεφάλαιο της επόμενης μέρας με πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας, διότι ο τουρισμός είναι εξαιρετικά αλληλένδετος με αυτό το οποίο γίνεται. Και βέβαια, πιστέψτε με, πάντα θα υπάρχουν επικουάωτα, αλλά το ζητούμενο είναι και στο τουριστικό κεφάλαιο να δούμε ποια ήταν τα σωστά και ποια ήταν τα λάθος βήματα. Δεν έχουμε, ξέρετε, την πολυτέλεια και είναι πλήρως αντιληπτό να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Διότι τα κεφάλαια τα οποία θα είναι διαθέσιμα θα είναι ναι μεν πολλά, αλλά η κατεύθυνσή τους θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Συνεπώς, ας δούμε σε ποιο κομμάτι μπορούμε να συνεργήσουμε και στο τουριστικό κεφάλαιο. Οι υπηρεσίες υγείας, αγαπητέ καθηγητά, γνωρίζετε ότι έχουν ένα τεράστιο περιθώριο του κεφαλαίου που λέγεται ιατρικός τουρισμός. Ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πλήρως ανεκμετάλλευτο. Και επειδή ανέφερα το e-health προηγουμένως, αυτό επιπροσθέτως θα μπορέσει στο τουριστικό κεφάλαιο να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ασφάλεια. Το ανέφερε και η αγαπητή κυρία Λόρα στην ομιλία της, μιλώντας για τις δομές υγείας, μια και μιλάμε για μετά την πανδημία και μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης, όταν θα επανέλθει το τουριστικό κεφάλαιο, πώς θα αισθανθεί ο τουρίστας ασφαλής. Βάλτε λοιπόν στο χάρτη σας ότι μέσα στο 2021, δίπλα στο νοσοκομείο της Κατερίνης, ξεκινάει την ανέγερσή του το καλοκαίρι ένα κέντρο αποκατάστασης από τον όμιλό μας, δυναμικότητας 120 κλινών. Και επειδή τα rehabilitation recovery services είναι πολύ δημοφιλείς στο εξωτερικό, διότι επιπροσθέτως παρέχουν ασφάλεια για τον τουρίστα, φανταστείτε στον υγειονομικό χάρτη δίπλα στο νοσοκομείο της πόλης να υπάρχει και αυτή η δομή, η οποία παρέχει και υπηρεσίες ευεξίας μεταξύ άλλων. Και φυσικά, επειδή λατρεύεται τον Όλυμπο, η μονάδα συγκεκριμένη θα έχει θέα προς τον Όλυμπο, γιατί αν θυμάστε τη γεωγραφία δίπλα στο νοσοκομείο της Κατερίνης, βλέπουμε ακριβώς τον Όλυμπο και την πόλη. Είναι πάνω σε ένα υψόμετρο. Μας αρέσουν οι λόφοι και τα υψόμετρα γενικότερα. Με αυτές λοιπόν τις δικές μου παρατηρήσεις και κάνοντας ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους προλαλήσαντες, για να μπορέσουμε να συντελεθούμε και να συνεργήσουμε καταρχήν μεταξύ μας, θα ήθελα για πολλωστή φορά να σας ευχαριστήσω και να επαναλάβω κανένας φόβος για τις θέσεις εργασίας. Πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, να είστε βέβαιοι, αλλά να θυμάστε και κάτι άλλο. Γεννηθήκαμε για να δημιουργούμε. Και όταν δημιουργούμε, δεν είμαστε μόνο σήμαντοι. Όπως δεν υπάρχουν μόνο ψώνια, δεν υπάρχουν και μόνο σήμαντοι άνθρωποι. Μη φοβηθείτε να ρισκάρετε στη ζωή σας, να κάνετε περισσότερα του ενός πράγματα. Το ότι αποκτήσατε ένα πτυχίο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πεθάνετε με αυτήν την επιστημονική ταυτότητα και με αυτό που το πτυχίο προάγει ως θέση εργασίας. Δοκιμάστε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα του ενός. Θερμές ευχαριστίες. Να είστε όλοι καλά. Κύριε Νταβέλη, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι με αυτή την τοποθέτησή σας τώρα εκπληρώνετε έναν από τους στόχους μας να προκύψουν συνέργειες και συμπράξεις μεταξύ μας. Νομίζω ότι όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή μας είναι κάτι το οποίο επιθυμεί και επιδιώκει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναφέρετε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Μεταξάς και ο κύριος Γιαλαμάς θα ήθελαν να πούνε κάτι πάνω στα λόγια σας. Ναι. Αγγελική, ένα λεπτό μου δίνεις, παρακαλώ. Βεβαίως. Λοιπόν, να απαντήσω στη συνέργεια του κύριου Νταβέλη. Ανοιχτός σε οτιδήποτε συζητήσουμε, κύριε Νταβέλη. Το 2016 καταθέσαμε στην Λάρισα, στο Δήμο Λαρισαίων, το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τη Λάρισα. Μια πολύ ολοκληρωμένη μελέτη και πολύ εξειδικευμένη μελέτη, προφανώς θα το γνωρίζετε. Ένα από τα ειδικά πακέτα τα οποία είχαμε προτείνει τότε ως το καινοτόμο
μοναδικό πακέτο για τη Λάρισα αφορούσε το health tourism και το wellness. Πολλές φορές για τις οποίες έχω μιλήσει αναφορικά με τον τουρισμό υγείας και τον τουρισμό ευεξίας, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι το ίδιο πράγμα ούτε ο ιατρικός τουρισμός, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Και πρόσφατα έχουμε και έρευνες σε αυτό το πεδίο. Έχω χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του άνεμους, και αυτό δεν το λέω για διαφήμιση, είναι μια πραγματικότητα, τη γνωρίζουμε όλοι, για την μοναδικότητα του κέντρου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Άρα, επειδή στο πλάνο για την ανάπτυξη αυτής της πολύ εξειδικευμένης, και επαναλαμβάνω, έτσι, το γεγονός ότι η χώρα μας έχει περισσότερες από 400 ιαματικές πηγές, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ιαματικό τουρισμό. Επειδή αναβλύζει κάπου νερό ή θιούχο ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, δεν είναι εύκολο, ας το πούμε έτσι, να αναπτύξεις αυτήν την μορφή τουρισμού. Απαιτεί πολύ μεγάλη εξειδίκευση, απαιτεί μεγάλο στρατηγικό σχεδιασμό, απαιτεί υποδομές, απαιτεί προσωπικό και φυσικά απαιτεί και μία πολύ καλή, αν θέλετε, ιδιαίτερη εξυπηρέτηση, γιατί από τη μία πλευρά θέλεις να ικανοποιήσεις τη βασική ανάγκη που έχει κάποιος αναφορικά με το πρόβλημά του. Από την άλλη όμως θέλεις να του παράξεις και την οποιαδήποτε μορφή υπηρεσίας που ενδεχομένως να απαλύνει τον πόνο του, ας το πούμε έτσι, αλλά να κάνει να νιώσουν καλά και αυτοί με τους οποίους έρχεται μαζί του. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και το γνωρίζετε πολύ καλά στις δικές σας τις δομές, δεν έρχεται μόνος του, φέρνει και ανθρώπους δικούς του κοντά του και μένουν πάρα πολλές φορές και μήνες ολόκληρες στη Λάρισα. Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ τεχνοκρατικά, ας το πούμε έτσι, είναι αγορές στόχοι, είναι πελάτες και δεν είναι κακό να μιλάμε τεχνοκρατικά όταν μιλάμε για τουρισμό, για προσφορά και για ζήτηση. Ενδεχομένως όμως, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη μορφή, οποιαδήποτε στιγμή, και για να μην τρώμε τον σκοπό της εκδήλωσης και τους άλλους ομιλητές, μπορούμε να συζητήσουμε για οποιαδήποτε ιδέα ή από κοινού δράση κτλ. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεταξά. Νομίζω ότι έχει και ο Γιάννης ο Γιαλαμάς να μας πει κάτι. Γιάννη, κράτα λίγο την σκέψη σου 2 λεπτά, γιατί θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Δελιγιάννη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι εδώ και μας παρακολουθεί και μας ακούει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μας και υποστηρίζει κάθε μας ενέργεια. Κύριε Δελιγιάννη, ο λόγος σε εσάς. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πολύ για το λόγο, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες που παρευρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, που είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου, και να πω ότι αυτός ο διάλογος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια τουφεκιά στον αέρα. Και με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση του κ. Νταβέλη για το ζήτημα των συνεργειών. Ξέρετε, δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε μια κοινωνία που δεν έχει εκπαιδευτεί στο να συνεργάζονται οι φορείς. Όταν ξεκινήσαμε, και θα κάνω μια παρέμβαση και για τον κύριο Μεταξά αμέσως μετά, όταν ξεκινήσαμε το 2015 να μιλάμε για την πόλη που μαθαίνει και δέχτηκα μια πρόσκληση να βρεθώ στο Μεξικό από την UNESCO, και μάλιστα συμμετέχω εκεί στο Mayors Forum. Η Λάρισα ήταν σε μια χώρα που καταραίει από την κρίση, 2015 καλοκαίρι. Θυμόσαστε το τι συζητούσαμε και το τι καταστροφολογικά σενάρια υπήρχαν. Ήμασταν πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αντίστοιχη με αυτή που είμαστε σήμερα. Αυτό που φαινόταν κατανοητό είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα, που επίσης βρισκόταν σε κρίση, είχε μπροστά της μία πρόταση. Η πρόταση, η οποία έχει περιγραφεί και στην πλατφόρμα Education 2030, έχει να κάνει με τον τρόπο που οι τοπικές κοινωνίες
διαμορφώνουν τοπικά σχέδια, το πώς δηλαδή έχουμε παγκόσμιους στόχους σε τοπικές πρακτικές. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς ως κοινωνία δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Πολλές φορές μιλούσαμε για διάλογο και εννοούσαμε παράλληλους μονολόγους. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σλόγγαν του παρελθόντος δεν μας έχουν βοηθήσει. Θυμίζω το σλόγγαν για την Ελλάδα, για την Λάρισα, την πόλη του καφέ, που αν θέλετε διαμόρφωνε μια εικόνα, και βλέπω τώρα και τον κύριο Σακελάρη, διαμόρφωνε μια εικόνα για ένα δυνατό προϊόν της πόλης, ένα πραγματικά πολύ δυναμικό κλάδο που έχει να δώσει λύσεις και είναι ένα κομμάτι της λύσης του προβλήματος. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και η περίπτωση της πανδημίας ανέδειξε ακριβώς το ότι αν δεν έχεις διαμορφώσει μια στρατηγική με πολύ συγκεκριμένους στόχους όπου συμμετέχουν όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, θα προχωράμε παράλληλα χωρίς να συναντιόμαστε. Ο κύριος Νταμπέλης μίλησε πριν για συνέργειες. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Για συνέργειες χωρίς ιδεολειψίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αν θέλετε αυτό είναι και το μέλλον. Επειδή ακούω και, και τη συζήτηση που γίνεται πολλές φορές τι κάνει ο Δήμος σε μια περίοδο πανδημίας, τι κάνει ο Δήμος σε μια περίοδο κρίσης, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ο Θάνος Αδαμόπουλος είπε διάφορα μέτρα που πήρε ο Δήμος. Νομίζω όμως ότι οποιοδήποτε έρθει και αναλύσει την κατάσταση αντιλαμβάνεται ότι ένας Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όσο καλή διάθεση και να έχει, μπορεί να βουλώσει τρύπες, μπορεί να δώσει κάποιες προσωρινές λύσεις σε κάποια θέματα. Σίγουρα θα υπάρχουν και συγκρούσεις σε αυτό, γιατί υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες. Αυτό όμως που πραγματικά που μπορεί να κάνει ένας Δήμος είναι ακριβώς αυτό, να διαμορφώσει τους όρους για συνέργειες, το πώς δηλαδή οι πόροι μιας τοπικής κοινωνίας συνεργάζονται και όπως είπε ο κύριος Μεταξάς, δίνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις με πολύ εξειδικευμένο τρόπο. Αυτό έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Η Λάρισα, κύριε Μεταξά, και επειδή είχα παρακολουθήσει την παρουσίαση και έχω διαβάσει την πρότασή σας που είχε κάνει το 2016, μου είχε κάνει πραγματικά εντύπωση ότι εκεί μιλάτε για το Open City. Κάνατε πριν κουβέντα για το Smart City. Η Λάρισα προσπαθεί εδώ και 5 χρόνια να γίνει Learning City. Μια πόλη που μαθαίνει, το οποίο όμως έχει ένα χαρακτηριστικό. Μια πόλη που είναι και της μόδας, μια smart city, είναι μια πόλη που σίγουρα επενδύει στη νέα τεχνολογία, επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, στις βιώσιμες υποδομές, στις ψηφιακές τεχνολογίες, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό να ξεκινάς από τους ανθρώπους και τις ανάγκες, να βλέπεις ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας περιοχής και να προσπαθείς να δώσεις λύσεις με αυτά. Γιατί μπορεί να έχεις κάποια στιγμή ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό, όμως τα πραγματικά σου προβλήματα δεν είναι ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να είναι καλό αυτό για ρεπορτάζ στις εφημερίδες του εξωτερικού, αλλά το πώς μια κοινωνία εκπαιδεύεται να διαμορφώνει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, δεν θα μπορέσει να δώσει ποτέ απαντήσεις για το μέλλον. Και τελειώνω με αυτό για να γίνει και πολύ απτό το παράδειγμα στο οποίο αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή στην Λάρισα τρέχει ένα πρόγραμμα, το ΣΒΑΚ. Είναι η πρώτη πόλη που τρέχει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Γίνονται ποδηλατόδρομοι, γίνονται δρόμοι ήπιες κυκλοφορίες, διαμορφώνεται ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας της πόλης. Είναι ένας τρόπος να δεις αυτήν την διαδικασία ως απλά έργα μιας δημοτικής αρχής που μπορεί να φέρουν ψήφους, μπορεί να μην φέρουν κιόλας. Και είναι εντελώς διαφορετικό να δεις πώς μια πόλη αναπτύσσεται με μια διαφορετική αντίληψη και το τι σημαίνει ένας πολίτης να διαμορφώνει μια κουλτούρα στην καθημερινότητά του, στον τρόπο που προστατεύει το δημόσιο χώρο, στον τρόπο που το διαχειρίζεται. Και όταν λέω για πολίτη, μιλάω για τον κάθε πολίτη. Είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι καφετεριούχος, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Χρειάζεται να διαμορφωθεί αυτό το κοινό όραμα. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει
στους παράλληλους μονολόγους. Η διαχείριση του δημόσιου χώρου είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον τρόπο που πραγματικά μια κοινωνία μπορεί να συνεργάζεται και ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά μια κοινωνία, αν δεν προσπαθήσει να αλλάξει στάση και τρόπο αντίληψης και συνεχίσει με το προηγούμενο μοντέλο, στο τέλος θα συνεχίζουμε να κάνουμε διαλόγους που όμως στην ουσία δεν αποφέρουν αποτελέσματα. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Η ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι πραγματικά μια καινοτόμα προοπτική, προσπαθώντας να βάλουμε την νεολαία σε μια συζήτηση και σε ένα διάλογο που μέχρι τώρα απήχε και καλώς λένε πολλοί ότι απήχε. Πολλά πράγματα έχουν σχεδιαστεί για αυτούς χωρίς αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει ξεκινήσει αυτός ο δημόσιος διάλογος και εγώ πραγματικά θα ήθελα σε αυτή τη συνέχεια που έλεγε πιο πριν ο κ. Νταβέλης, όχι μόνο να είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ, αλλά κάποια στιγμή πραγματικά να ενεργοποιηθεί το σύνολο του νεανικού δυναμικού της πόλης, που θα έλεγα ότι είναι και το γερό μας χαρτί για τη συνέχεια. Ένα δυναμικό μορφωμένο, ένα δυναμικό με εικόνες από το εξωτερικό, με καλές πρακτικές, που νομίζω πραγματικά ότι έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δηληγιάννη, εμείς σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και για το βήμα που μας δίνετε κάθε φορά να επικοινωνούμε τις ιδέες μας σε συνεργασία μαζί σας και να παίρνουμε το λόγο και να εκφραζόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο σχόλιο από τον Γιάννη του Γιαλαμά και έπειτα ο λόγος σε σένα, Λευτέρη. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος για να δώσω τον χρόνο στους επόμενους που θέλουν να μιλήσουν. Έχω πάρα πολλά να πω, θα πω πολύ λίγα όμως. Θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Νταβέλης, ότι προφανώς κάποια επαγγέλματα, ειδικά των ιατρών που είναι στην πρώτη γραμμή, δεν μπορούν να υποκατασταθούν. Συμφωνώ σε αυτό. Μπορούν όμως να συμπληρωθούν. Και επειδή είδα και μία ερώτηση για εφαρμογές artificial intelligence, αν μου επιτρέπετε να την απαντήσω και αυτήν συγχρόνως, εγώ είμαι της άποψης ότι για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που σκοτώνεται εντός εισαγωγικών λόγω της κρίσης και λόγω της πανδημίας, η αναλογή είναι ένα προς ένα για κάθε ευκαιρία που δημιουργείται. Ένα παράδειγμα που θα δώσω είναι ότι εμείς στην εταιρεία, για παράδειγμα, για τον Dr. Button έχουμε φτιάξει μέσα στο application μας έχουμε εντάξει ένα feature το οποίο το ονομάζουμε ηλεκτρονικό στιθοσκόπιο, στο οποίο μπορεί ένας γιατρός από το κινητό του να έχει το hands-free όπως έχουμε εμείς και ο ασθενής ή μια κλινική προφανώς, γιατί ο ασθενής λίγο δύσκολο να το αγοράσει, βάζει το hands-free και υπάρχει ένα στιθοσκόπιο το οποίο περνάει από το κινητό του ενός στο κινητό του γιατρού. Δυστυχώς αυτά τα στιθοσκόπια εμείς τα έχουμε αγοράσει μέσα από μια κινέζικη εταιρεία, εκεί παράγονται. Θα ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτά τα στιθοσκόπια να αρχίσουν να παράγονται από μια εταιρεία ή ένα εργοστάσιο στην Λάρισα. Το απευθύνω στον κύριο Νταβέλη προφανώς, γιατί έχει τον ρόλο του Προέδρου του ΣΕΒ. Υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Για κάθε μία ευκαιρία δηλαδή που σβήνει, οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να τις ενισχύσουν και να τις υποκαταστήσουν. Τώρα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε δει ειδικά στην Λάρισα, απλά δεν επιτρέπεται να το πω ακόμα γιατί δεν έχει κλείσει, είμαστε σε συζητήσεις για πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό που λέμε έξυπνη γεωργία, για το πώς δηλαδή να γίνεται πιο αποδοτικά η καλλιέργεια και όλες οι διαδικασίες της γεωργίας, που στον Θεσσαλικό κάμπο νομίζω είναι άκρος σημαντικό. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά applications τα οποία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διαλέξουν τώρα, αυτή την περίοδο, ποιο είναι το καταλληλότερο εμβόλιο για κάθε ομάδα στόχου. Αναλόγως τις παθήσεις και το ιστορικό του κάθε ασθενούς, που ένας γιατρός είναι πολύ χρονοβόρο να τις υπολογίσει. Για παράδειγμα, οι ασθηματικοί μπορεί να έχουν να είναι καλύτερο να πάρουν το τάδε εμβόλιο από ότι το άλλο, ή αυτοί που έχουν καρδιοπάθειες και ούτω καθεξής. Αυτό με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Άλλες εφαρμογές είναι εμείς το έχουμε εντάξει και αυτό στο σύστημά μας, συγγνώμη που περιευτολογώ, αλλά από προσωπική εμπειρία θα μιλήσω, έχουμε εντάξει και ένα symptom checker, το οποίο στην ουσία βάζοντας κάποια συμπτώματα και το ιστορικό του ένας ασθενής μπορεί να δει αν έχει COVID ή αν πρέπει να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο ή αν πρέπει να κάτσει σπίτι του για να το δει. Το οποίο αυτό
εκπαιδεύεται συνεχώς με την μηχανική μάθηση, με το machine learning και γίνονται ακόμα πιο αποδοτικοί οι στόχοι. Άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή με ρωτήσατε, είναι για παράδειγμα αυτό που γίνεται τώρα μέσα στα social media, που ανοιχνεύουν αλγόριθμοι ποιος έχει συντάξει ένα άρθρο, τι σκοπιμότητα έχει, τι εγκυρότητα έχει, κάποια keywords, και αναλόγως βλέπει αν είναι fake news ή αν είναι κάποια είδηση που πρέπει να δημοσιευθεί, και αν είναι fake news αυτόματα την μπλοκάρουν. Νομίζω έγινε πολύ σάλος τώρα πρόσφατα με αυτό. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή κάποτε έμοιαζε μακρινό σενάριο, πλέον οι περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες το χρησιμοποιούν, ακόμα και αν δεν το ξέρουν. Αλλά συνήθως είναι ήδη μέσα ενσωματωμένες στα software που χρησιμοποιούμε. Ο σκοπός της τεχνητής νοημοσύνης για αυτή την περίοδο είναι να κάνουμε όλα τα applications, ειδικά τα applications τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στα μέτρα, στα measures που παίρνουμε, ειδικά για το lockdown, για παράδειγμα, σε επίπεδο δήμου ή σε επίπεδο περιφέρειας, θα μπορούσε το data science και η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει να μην έχουμε preventive, κατασταλτικά μέτρα, αλλά να έχουμε predictive, να προβλέπουμε τι πρόκειται να γίνει, ώστε να παίρνουμε προληπτικά μέτρα και να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Και θα μπορούσε δηλαδή να είναι η λύση που ζητάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, που παίρνει καθολικά μέτρα για το lockdown, ενώ θα μπορούσε να παίρνει τοπικά, βλέποντας και μελετώντας τα δεδομένα. Προφανώς, όπως είπε και ο κ. Μεταξάς, δεδομένα δεν συλλέγονται επαρκώς, υποδομές για data centers δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα άμεσα. Ωστόσο, ο COVID είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ξέρω ότι μάλλον δεν έχω απαντήσει σε όσα θα ήθελα να απαντήσω, αλλά επειδή σέβομαι λίγο τον χρόνο όσων μας παρακολουθούν και έχουμε φυγεί εκτός προγράμματος, σας ευχαριστώ πάλι και για την πρόσκληση και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση και να τα πούμε και γραπτά. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη Γιάλαμα. Πραγματικά είπες πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και εγώ από μεριάς μου τον κύριο Δελιγιάννη. Είναι ένας άνθρωπος που μας έδωσε βήμα, μας βοηθάει. Θέλουμε να έχουμε κοντά μας το Δήμο. Θέλουμε να ακούγουν τις δικές μας απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικά να περνάνε και σε διάφορους φορείς. Οι ερωτήσεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τις κάνουμε όλες αυτές. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Θα ήθελα να δώσω όμως για λίγα λεπτά στον πρόεδρο Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας, τον κύριο Σακελάρη. Είναι η τιμή μας που είναι εδώ και θα ήθελε να πάρει το λόγο. Μπορεί να μας μιλήσει για κάποια λεπτά. Γεια σας και από μένα. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια σε όλους και στους διοργανωτές και στους ομιλητές. Εγώ από περιέργεια μπήκα, να σας πω την αλήθεια. Είδα με απρόσκληση, δεν ήξερα τι θα δω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Να ζητήσω συγγνώμη για το γάτο μου που παρεμβαίνει συνέχεια εδώ μέσα στην κουβέντα και την κακή συνήθεια του τσιγάρου που έχω. Και επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, θα μου επιτρέψετε να κλείσω την κάμερά μου και να με ακούτε μόνο, γιατί και η εικόνα δεν είναι κατά καλύτερα που μας έχει κάνει. Το ραδιόφωνο είναι ένα πολύ ωραίο μέσο. Οπότε κλείνω την κάμερα και θα με ακούσετε για λίγο. Λοιπόν, νομίζω να έτσι είναι καλύτερα. Έχω κάποιες σκόρπιες σημειώσεις εδώ. Δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι η πανδημία είναι κάτι παροδικό και είναι η ευκαιρία για να αλλάξουμε. Και αυτό που είπε ο κ. Δαβέλης, ότι είναι επιβλητικό έτος, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι, όπως λέμε εμείς τώρα, τον τελευταίο πολύ καιρό, γιατί η εστίαση έχει χτυπηθεί λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αλλά όπως έχω διαβάσει κάποτε, ότι αυτό που είχε πει ο Τσόρτλ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι πέρα από το συνέστημα της αισιοδοξίας δεν συμφέρει να έχουμε τίποτα άλλο. Το να παραμένουμε αισιόδοξοι είναι το μόνο δημιουργικό αυτή τη στιγμή και χρειάζεται απόλυτα. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές, όπως λέμε. Από κάτω οι πλάκες κινούνται και όταν σταματήσουν να κινούνται, το τοπίο επάνω θα είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε εμείς πρέπει τώρα
να δούμε, να φουγκραστούμε και να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Πραγματικά. Θα ήθελα μία χάρη από την ακαδημαϊκή κοινότητα που εκπροσωπεί εδώ ο κ. Μεταξάς, που συμφωνώ σε πάρα πολλά από ό,τι έχει πει. Έχουμε μιλήσει κιόλας για κάποια γκάλο που είχε κάνει και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι σε αυτό το χώρο, τον ακαδημαϊκό, να βγουν λίγο από τα γραφεία και να κατέβουν στην πηγή του δεδομένου που είναι ο δρόμος, γιατί καλά είναι όλα αυτά, αλλά εάν δεν βγείτε και αν δεν δώσετε ένα χέρι βοηθείας σε αυτούς που το χρειάζονται, γιατί μπορεί και να μην γνωρίζαμε ή να μην γνωρίζουμε πώς γίνεται. Οπότε εσείς που γνωρίζετε, στη Λάρισα υπάρχουν δύο σύλλογοι. Ένας είναι ο δικός μας, ο ΣΥΚΑΕΛ, και ένας είναι ο Σύλλογος Εστιατόρων και Πιστοπολών, που εύχομαι κάποια στιγμή να συγχωνευτούν. Να δώσετε τα εργαλεία που εσείς τα έχετε και τα γνωρίζετε και εμείς να τα κάνουμε πράξη. Αυτό είναι μια ευχή. Χαίρομαι πάρα πολύ με τον κύριο Δελιγιάννη που ανέφερε για το όνομα της πόλης, η πόλη του καφέ. Το έχω αναφέρει και στα mail μου εδώ καιρό. Και το έχω πάρει σαν ευκαιρία αλλαγής, γιατί αυτό που τους λέω είναι ότι έχουμε το όνομα, αλλά τη χάρη δεν την έχουμε. Δηλαδή, η πόλη του καφέ, ναι, να λεγόμαστε, αλλά ουσιαστικά ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει αυτή που λέω τη χάρη, που όσοι γνωρίζετε, μιλάμε για το πέμπτο κύμα, τώρα θα έρθει και το έκτο κύμα, το fifth wave κτλ. Ήδη υπάρχουν πολλές αξιόλογες προσπάθειες στην ανάρρηξη του καλού καφέ στην πόλη. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τις συνέργειες που ακούστηκε πολλές φορές εδώ σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, είχα βάλει τελευταίο να το πω, αλλά θα το πω τώρα στον κύριο Δαβίλη. Χαίρομαι που είπε όλο αυτό εδώ δεν πρέπει να σταματήσει και πρέπει να συνεχιστεί σε ένα μήνα. Να ξαναβρεθούμε, γιατί καλά τα λόγια, αλλά τα έχουν ξαναπεράσει από επιτροπές. Αλλά εάν αυτό δεν μετουσιωθεί σε πράξη, θα είναι απλά μια ωραία κουβέντα που κάναμε ένα ωραίο χιονισμένο πρωινό ενός Σαββάτου μέσα στην καραντίνα. Και πρέπει να το κάνουμε. Τι άλλο έχω σημειώσει, μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχω και διάσπαση προσοχής γενικά. Ναι, το βασικό. Ο κλάδος εστίασης για μας, πέρα από τα χτυπήματα που δέχεται τώρα επανελειμμένα, θεωρώ ότι είναι και από τους τυχερούς, γιατί δεν θα πάψει αυτή η ανάγκη της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου να γεύεται, να αγκαλιάζει, να μυρίζει γεύσεις και συναισθήματα μέσα στα καταστήματα μας. Οπότε νομίζω, εάν το καταλάβουμε αυτό γρήγορα και εξελιχθούμε, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα αρκετά καλή. Απλά πρέπει να παραμείνουμε ζωντανοί όσο συμβαίνει αυτό. Και τέλος, θα ήθελα να πω σε εσάς τους νέους, γιατί εγώ μάλλον το πέρασα αυτό το στάδιο, να παραμείνετε νέοι στο μυαλό και στην ψυχή. Το βασικότερο, γιατί νέος δεν είναι μόνο η ηλικία. Η νεότητα είναι κάτι γενικό, κάτι μεγαλύτερο. Και να μην ξεχάσετε ποτέ την περιέργεια που νομίζω ότι η νεότητα έχει σαν δεδομένο. Να παραμείνετε πάντα περιέργοι και να αναλύετε μετά τα αποτελέσματα της περιέργειας. Και επειδή γνωριζόμαστε, όπως λέμε, χωρίς να είναι γκρίζα διαφήμιση, αλλά επειδή ασχολούμαστε χρόνια με το παιχνίδι, το κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι, είναι το never stop playing. Μη σταματάτε να παίζετε. Με όλες τις όποιες έννοιες έχει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι τα καλύτερα εκπαιδευτικές ασκήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναβάλω την κάμερα, θα ξαναδείτε πάλι εμένα. Και συνεχίζουμε. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν μου βλέπει που να έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα ήθελα κι εγώ. Κύριε Τοβέλη. Κύριε Τοβέλη. Ναι. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Θα ήθελα να δώσω μία ευχή και μία συμβουλή στον πρόεδρο, στον κύριο Σακελάρη. Χώρος της εστίασης, ο οποίος βάλεται με τέτοια σφοδρότητα, συνεχίζει να αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για την κοινωνία και για την οικονομία. Ένας από τους λόγους για τους οποίους βάλετε χώρος της εστίασης είναι η χαλάρωση με την οποία αντιμετωπίσαμε όχι εσείς τους επαγγελματίες μόνο, αλλά και όλα τα μέλη της κοινωνίας μετά το πρώτο lockdown, τη διαχείριση, αν θέλετε, της ύπαρξής μας σε σχέση με τις υπηρεσίες εστίασης.
Αυτό που θα ήθελα να σας επισημάνω και να σας παρακαλέσω προσωπικά, όταν με το καλό ανοίξει η εστίαση, εύχομαι το συντομότερο, έχοντας πλέον πολύ μεγαλύτερη σοφία όλοι μας, να είσαστε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε το χώρο της εστίασης από υγειονομικής απόψεως, ώστε να μην δώσουμε λαδί για σχόλια ξανά, είτε σε αντικειμενικές κριτικές, είτε σε υποκριτικές κριτικές, διότι δεν σας κρύβω κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση ότι στο κομμάτι της εστίασης υπήρξε απίστευτη υποκρισία σε σχέση με τον επιπολασμό και τη μεταδοτικότητα που μπορεί να έχει στο κομμάτι της πανδημίας. Έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα. Παρά αυτά, σας παρακαλώ θερμά, όταν με το καλό ξανανοίξετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα υγειονομικά μέτρα. Ευχαριστώ. Κύριε Δημοβέλη, μπορώ να έχω ένα λεπτό? Ναι, βεβαίως, κύριε Μεταξά, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δύο σχόλια, ένα προς τον κύριο... Τον κύριο Διαμαντίδη, ξέχασα το επιθετό του. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε στο Open City και στο e-learning city. Το Learning City, όχι το e-learning, στο Learning City είναι μέσα στο Open City. Το Open City, όταν καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο marketing, είναι η Λάρισα. Από όποια πλευρά και να το δείτε, είναι η Λάρισα. Η Λάρισα είναι μια ανοιχτή πόλη. Και μεταφορικά, έτσι, και αντικειμενικά. Είναι μια ανοιχτή πόλη από παντού και είναι μια ανοιχτή πόλη αναφορικά με το μυαλό των ανθρώπων της. Έτσι, και με το γεγονός ότι αποδέχεται διάφορα πράγματα. Αυτό το ξέρει και ο κύριος Νταβέλης, το ξέρουμε και όλοι μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Open City, ανοιχτή προς όλους, και δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι κάτοικοι της πόλης, μας ενδιαφέρει και ότι έρχεται έξω. Έτσι. Τα χρήματα έρχονται απ' έξω, δεν έρχονται από μέσα. Έτσι. Όταν κάνεις ένα event, θέλεις να έρθει κόσμος για το event. Δεν το κάνεις μόνο για τους κατοίκους. Ωραία. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι e-learning city, μπορεί να είναι smart city ή να είναι resilient city, το τελευταίο στρατηγικό πλάνο το οποίο υπάρχει, αναφέρεται στην ανθεκτικότητα της Λάρισας. Σχετικά με αυτές τις ταμπέλες μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα θέλετε, γιατί πολλές φορές τις υιοθετούμε λάθος. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε για το smart city, έτσι, και για τα σχόλια που έκανε ο κ. Δημητριάδης. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Τώρα αναφορικά σε Λιγιάννη, αυτό... Συγγνώμη, κύριε Λιγιάννη. Λοιπόν, πολύ σωστό, κατάλαβα που αναφέρονταν, δεν θα το προχωρήσω. Αναφορικά με αυτό το οποίο είπε ο αγαπητός κ. Σακελάρης, κ. Σακελάρη, δεν καθόμαστε μπροστά στις οθόνες μας. Μία έρευνα απαιτεί να βγούμε έξω. Και εμείς βγαίνουμε έξω. Έτσι, δεν είμαστε από αυτούς τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και περνάνε το 8ωρό τους ή το 10ωρό τους μπροστά σε έναν υπολογιστή. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα για την οποία μιλήσαμε και τηλεφωνικά, σας είχα πει και το λόγο για τον οποίο το κάνουμε και το γεγονός γιατί το κάνουμε. Το feedback το πήραμε. Ήδη έχει πάει σε αρκετές επιχειρήσεις το feedback και τα σχόλια της έρευνας. Και προς μεγάλη μας έκπληξη, αυτή τη στιγμή εστιατόρες και επισητιστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Μαδρίτης ζητάνε να τρέξουν εξειδικευμένη έρευνα σε συνεργασία με συναδέλφους μας εκεί αναφορικά με τις επιδράσεις του COVID. Τώρα, γιατί το θέλουν, προφανώς κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Λάρισα πόλη του καφέ. Με θλίβει η Λάρισα ως πόλη του καφέ. Γιατί ως πόλη του καφέ έχεις δύο διαστάσεις. Λάρισα η πόλη του καφέ σημαίνει, έτσι όπως προβάλλεται, ότι στη Λάρισα δεν κάνεις τίποτε άλλο από το να πίνεις μόνο καφέ. Έτσι. Και πού παραπέμπει ο καφές? Ότι δεν υπάρχει καμία άλλη παραγωγική δραστηριότητα, άρα καθόμαστε και πίνουμε καφέ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Θέλουμε να ισχύει κάτι τέτοιο? Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να δώσουμε πραγματικά έννοια στο Λάρισα η πόλη του καφέ, ας βγούμε στη διαδικασία να βάλουμε συμμέτοχους σε events, σε δραστηριότητες, σε φεστιβάλ. Η Λάρισα ενδείκνυται για event και για φεστιβάλ.
μπαρίστες την καλύτερη ποιότητα του καφέ. Τώρα, κύριε Σαγκελάρη, μια στιγμή. Έχουμε τρεις πλατείες. Γεμίστε τις πλατείες με καφέ. Καλέστε όποιον θέλετε. Δεν θα έρθει κόσμος. Θα έρθει. Σαφώς και θα έρθει. Για να μην επεκταθούμε στο τι event μπορεί να γίνουν στην πόλη. Άρα, όταν πάμε στη διαδικασία να κολλάμε μια ταμπέλα, δεν μπορούμε να λέμε επειδή η Λάρισα έχει 1.700 καφετέρειες και εστιατόρια, Λάρισα απόλυτο καφέ. Αν θέλουμε να το δώσουμε δυναμική υπόσταση, θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Φυσικά, μεσολάβησε ο COVID. Εντάξει. Αλλά αυτό, αν θέλουμε να λάβει σάρκα και οστά, να μην το περνάμε έτσι απλά στο Facebook ή οποιοδήποτε άλλο social media ως Λάρισα η πόλη του καφέ. Λάρισα η πόλη του καφέ, η Λάρισα είναι κάτι πολύ πιο δυναμικό από μια απλή πόλη του καφέ. Εντάξει. Συγγνώμη, πήρα το λόγο, άνοιξε το μικρόφωνο. Ναι, κύριε Σακελάρη, πολύ σύντομα όμως, γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ από το. Ναι. Συγγνώμη. Μια απάντηση σύντομη στον κύριο Μεταξά. Αυτό ακριβώς είπα, ότι ενώ έχουμε ένα όνομα που είναι η πόλη του καφέ, για μένα είναι λάθος, δεν έχουμε τη χάρη. Συμφωνώ. Όλα αυτά είπατε και εσείς, λέμε και εμείς. Αλλά ένας κούκκος δεν παίρνει άνοιξη και σίγουρα δεν κατέχει μόνο ένας την πραγματική αλήθεια. Εμείς λέμε να είναι και η πόλη του καφέ, αλλά με την πραγματική χάρη, που ό,τι έχει πίσω, και πολλά άλλα. Δεν μπορεί να είναι μια πόλη να είναι μόνο η πόλη του καφέ. Αυτό το λέμε εμείς πρώτα. Προσπαθούμε να τα παράζουμε και στα μέλη μας. Συμφωνώ. Και αυτό που λέω είναι να βγείτε, όταν είπα δεν είναι επικριτικό, αλλά όπως ξέρετε, σας πήρα τηλέφωνο γιατί το είδα στο Facebook, η ακαδημαϊκή, για την έρευνα που κάνατε. Επειδή γνωρίζετε ότι υπάρχουν οι φορείς πλέον, εμείς δηλαδή. Σηκώστε το τηλέφωνο, πιάστε μας από αυτή και πείτε μας, πρέπει να γίνει αυτό. Αναλύστε το και εμείς θα το περάσουμε, που είναι πράγμα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε ιδιαίτεροι άνθρωποι. Θα το περάσουμε όμως. Αυτό εννοώ. Να βγείτε από τα γραφεία. Με καλή διάθεση το λέω. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Νταβέλ, για τον κύριο Παπαδόπουλο, για την κυρία Λώρα, την Αργυροπούλου. Δεν μπορούμε όμως να το συνεχίσουμε παραπάνω. Σκεφτόμαστε να υπάρξει ένα update μεταξύ μας, ώστε να πούμε ερωτήσεις που έχουν υποθεί και να τις δημοσιεύσουμε αργότερα στα μέσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Θεωρώ πως ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούσαμε πολλές απόψεις από διαφορετικούς κλάδους οικονομίας. Πιστεύω ότι δώσαμε απαντήσεις. Πιστεύω ότι ίσως είναι και μια αρχή για συνέχεια. Οπότε πιστεύω ότι στο σημερινό πρωινό μας κάτι έβγαλε. Δευτέρη. Ναι. Δευτέρη. Βεβαίως, κύριε Τηλιγιάννη. Να πούμε εδώ, γιατί ίσως να μην το ξέρουν και οι καλεσμένοι όλοι κτλ. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία μιας από τις επιτροπές που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Επειδή ακριβώς έχει δίκιο ο κύριος Σακελάρης, ότι πολλές φορές έχουμε συνηθίσει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, να είναι μια τοφικιά στον αέρα και κάπου εκεί να τελειώνει το πράγμα. Όπως επίσης έχει δίκιο ο κύριος Μεταξάς όταν λέει ότι ο κάθε τίτλος έχει και μια βαρύτητα και δεν είναι κάτι επιφανειακό, γιατί αυτό συνήθως καταλήγει στο να οδηγούμαστε στο κενό. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι μιλάμε για μια επιτροπή η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί, η οποία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους φορείς, που μπορεί να κάνει προτάσεις και προς το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτές οι προτάσεις να γίνονται και ένα στοιχείο συζήτησης στην πόλη που νομίζω ότι πάντοτε είναι ζητούμενο. Οπότε με αυτή την έννοια εγώ πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να καθησυχάσω τον κύριο Σακελάρη ότι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει δεν μπορεί να σταματάει εδώ, γιατί τελικά λειτουργεί με έναν τρόπο που μπορεί να κινητοποιεί και συνειδήσεις και ανθρώπους. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστείς και εσύ, βεβαίως. Ναι. Θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ήσασταν όλοι και όλες εξαιρετικοί, εξαιρετικές. Όλες οι απόψεις ήταν χρήσιμες και ενδιαφέρουσες.
Όχι απλά το σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξει συνέχεια, είναι δεδομένη και μετά από όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που συζητήσαμε ήδη από το πρωί, έχουμε βγει αρκετά εκτός χρόνου. Αλλά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και εγώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης και του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας στο σύνολο που είστε ακόμη εδώ, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσατε απλά να χαζεύετε το χιόνι. Νομίζω ναι, χιονίζει ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εγώ προσωπικά ως Αγγελική. Μαζί με τον Λευτέρη, ευχαριστώ και τον Λευτέρη για τον συντονισμό. Ευχόμαστε από καρδιάς να είστε υγιείς και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Του, κύριε. Μανάστε, καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Γεια σου, Λευτέρη.